καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φετσικού προχωπή, προκαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καμ του δαφέ. Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα και άμα να κάνουμε κλειστή τρύπες στα νογόρια, πράσουμε την παρακάτω από τις μαργολίες και γενικότερα και σήμερα κάνουμε μια αγνή, μια αυθεντική ζουμουσάδα! Τι κάνετε, πουλάκια μου? Είστε καλά? Ει! Και αυτή δεν είναι πολύ ωραία έκφραση το. Ει! Ει! Δηλαδή, κάτι έτσι το ρίχνει, πιάσει τον άλλον, κάνει κάποια ματσακονιά έχει κάνει. Ει! Και τον πιάνει. Στα πράσα. Ει! Εδώ! Ει! Είστε όλοι καλά εκεί πέρα έξω? Ελάτε και σήμερα, γιατί θα κάνουμε ωραία πραγματάκια. Θα κάνουμε και σήμερα ακόμα μία εκπομπή. Πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Μία ακόμα απέλπιδα προσπάθεια. Φρούδα ελπίδα έχω για το Πούλιτζερ. Οκ, εντάξει, μια προσπάθεια λέω. Ελάτε στην παρέα μας. Ανοίξαμε την Πλημπλικερή. Ανοίξαμε το φατσοβιβλίο. Το πρόσωπο μα από το Εφτωρό. Ανοίξαμε το Facebook. Εκεί όπου δεχτήκαμε ένα χτύπημα κάτω από τη μέση μας, κόψαν 500 έτσι. Επειδή είμαστε πάρα πολύ λέει και αυξάνονται κάθε εβδομάδα και βάζουμε πολλούς. Από εσάς τους κλέψαμε! Hey! Κλεμμένους τους έχουμε αυτούς που θέλουν να μπουν στην παρέα μας! Ρεμπεσκιάδες! Κανάγες! Ορίστε μας! Τεμπελχανάδες! Εμείς είμαστε εδώ. Ανοίξαμε το Facebook, γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Αθλητήριος Ζουμουσού. Κωστής Τσατσαρός και μπαίνετε στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο σε 107,4. Ελάτε γιατί και σήμερα ωραία πραγματάκια θα συζητήσουμε. Ωραία πραγματάκια θα πούμε. Όμορφα και ωραία. Και για την Παοκάρα. Και όχι μόνο. Όχι μόνο. Μαύρη μέρα σήμερα. Γιατί με διαδικασίες fast track. Άκου fast track. Fast track δεν είναι αγώνες με γρήγορα φορτηγά. Πω φίλε, είδα κάτι αγώνες fast track. Αυτά τα λύκες που δεν έχουν πίσω την ουρά, να πούμε, είναι μόνο το μπροστινό μέρος. Κάτι τέτοια κατηθυρία που για να κατέβεις θέλεις ανεμόσκαλα, δεν υπάρχει. Αυτοί έχουν ωραίες κόρνες, φίλε. Ανακοινώνω, αμάλλον όχι δεν το ανακοινώνω. Ή να το ανακοινώσω. Αν έρθει πίσω και κορνάρει, πάει φίλε. Αν έχεις, ειδικά αν έχεις μετά με την καρδιά. Και αν, όχι, αν είσαι αφηρημένος και δεν κοιτάξεις τον καθρέφτη. Και πηγαίνεις με μια νορμάλ ταχύτητα. Και όπως ξαφνικά γυρίζεις και δεις φίλε πίσω είναι ο Μακ από το Μακκουίν, Ιταλίκα. Με μάτια είναι οι Ιταλίκες σου. Άσε που πολλές από αυτές έχουν πραγματικά φάτσες. Πιστεύω τα αυτοκίνητα έχουν φάτσες. Άλλοι λυπημένοι, άλλοι να πούμε οργισμένοι, άλλοι ξέρω εγώ αφηρημένοι. Η εκπομπή σήμερα είναι σε βαθύ πένθος. Διότι όπως φαίνεται φεύγει ο Μάρελ Καντουρί. Ο οποίος το πιο σημαντικό θεωρώ που κατάφερε. Εν την παρουσία του εδώ είναι να βάλουμε ξανά σε λειτουργία τον μπαλαφόμετρο. Εμάς, σαν εκπομπή. Στον ΠΑΟΚ κάτι ψηλά πρόσφερε. Κάτι, ένα-δυο γκολάκια, την πάσα στο Χαριλάου, ένα γκολ στη Νέα Σμύρνη, ένα γκολ στην Ευρώπη. Κάτι ψηλούδια. Καμία σχέση βέβαια με αυτά περιμέναμε. Άλλη μία πανηγυρική δικαίωση για το μεγάλο μότο και γαμότο της εκπομπής που ακούει στο ματάκι χορταράκι, ρε μπίμπιδες. Δεν υπάρχει, παιδιά. Τόσο απλό, τόσο απέριτο, τόσο λακωνικό, αλλά όμως και τόσο εύστοχο. Ματάκι χορταράκι. Έρχεται ο Χατσερίδης το καλοκαίρι, με πιάνει ένας εδώ που ήρθε να πάρει στήριο. Πεκτάρα, ψηλό κορμί, δυναμό Κιέβου, 400 συμμετοχές, Εθνική Ουκρανίας. Φίλε, πήραμε αμυντικό για πολλά χρόνια. Λέω, κάτσε ρε παιδί μου να τον δούμε, λέω πρώτα. Οκ, δεν αντιλέγω το βιογραφικό του και ο παίκτης είναι γνωστός, δεν έκανα. Κουρσούμι τίποτα να πούμε, κανένας άσχετος, κανένας κανάγιας. Έχουμε πάθει κάτι με τις παλιές λέξεις αυτές τις μέρες με τα σκαλάκια, δηλαδή κλαίμε. Βγαλμένες αυτές είναι όλα αυτά, παιδιά, είναι από τον Μπλεκ. Έτσι, μα τα γένια του Μανιτού, μα τον αλήθερο πλανήτη. Όλο ο καθηγητής Μυστήριος, ο οποίος ήταν αθυρόστομος χωρίς να βρίζει. Έτσι, μα τις χίλιες αρκούδες, μα τον αλήθερο πλανήτη. Δηλαδή, τι λες ρε φίλε, μα τις χίλιες αρκούδες. Μα τον Μανιτού που νομίζαμε ότι είναι ο Ρωμάνος δεξιός μπακ, να πούμε από την ηλεκτροπούτερε. Ο Μανιτού. Μιχέλε Μανιτού. Τι έλεγα? Έλεγα λοιπόν το πολύ φιλοσοφημένο ματάκι χορταράκι, άλλη μια περίπτωση
με τον Χατζερίδη που ήρθε και έπαιξε στον ΠΑΟΚ, όσο και εγώ που δεν είμαι στο ρόστερ, θεωρώ ότι έχω προσφέρει περισσότερο με κάποιον τρόπο, δεν ξέρω ποιον. Έχω προσφέρει περισσότερο στην ομάδα. Επιτρέψτε μου. Από ότι αυτός. Και βέβαια δεν επιβαρύνω και 1,5 εκατομμύριο. Θα μου πεις εκεί είναι, ξέραμε την περίπτωση, ιδιάζουσα αυτά. Μόνο εμείς νομίζαμε ότι είναι πόντιος, αυτός δεν ήθελε να είναι. Και δεν ήθελε να το λένε κιόλας. Όχι, 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 δεν είμαι, λέει, δεν είμαι. Λέει, είμαι Ουκρανός. Άξε, ρε φίλε, δεν είπαμε ότι είσαι λεπρός. Δεν θέλω να πω, όχι, 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 δεν θέλω. Μην κλάψω. Εντάξει. 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 Θέλω να μοιραστώ μια μικρή χαρά με εσάς. Κούρεψε το γιο μου χθες. Έλα, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε. Ναι, 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 ναι. Κανονικά, όχι, σε άλλον. Αυτό ήταν μέσα στη συμφωνία μας. Αλλιού μπαμπά. Αλλιού μπαμπά, αλλιού μπαμπά. Νόμιζα ότι η λέξη στην αρχή έλεγε αλλιού μπαμπά και έψαχνα να βρω τους 40 κλέφτες. Αλλού μπαμπά. Αλλού μπαμπά, πήγαμε αλλού. Παίζει δωροδοκία, το αυτοκινητάκι που πήραμε. Ο μπάρμπας που θα σου δώσω μόνο άμα θα κουρευτείς. Να μην κλέ... Καλά, βέβαια δεν πήγε ποτέ πετσέτα στο τέτοιο, σε ντόνι, στο λαιμό. Δεν υπήρξε ποτέ λούσιμο ούτε πριν ούτε μετά. Δεν υπήρξε ποτέ πιστολάκι. Φύγαμε με τις τρίχες. Πώς ήταν ο Γκάλης στους ώμους. Έτσι είχαμε χθες. Έτσι φύγαμε. Αγκαλιά κι εγώ μας. Αλλά δεν πειράζει. Κουρευτήκαμε. Θέλω να το μοιραστώ. Μπορώ να το μοιραστώ κάτι προσωπικό μαζί σας. Όποιος έχει αγόρι που είναι εκεί κοντά στα 3 χρόνια και ένα αγόρι τέλος πάντων αρκούντος ενεργητικό και αρκούντος ζωηρό, καταλαβαίνει. Γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε ροντέο. Εκεί που πήγα να κουρευτεί, ήρθε το λιγερό παλικάρι και λέω: θα σου φέρω σε έναν τέταρτο, τον έχω στον αυτοκίνητο με τη μάνα του, θα σου φέρω να κουρέψει σε ένα αγρίμι. Έλα καλέ, έχουμε κουρέψει τόσο κόσμο. Α, εντάξει. Δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, εγώ πάντως θα το φέρω, εσύ θα τον κουρέψεις. Εγώ είμαι ο ειδικός. Άμα θες εσύ να τον κουρέψεις, θα τον φέρω σε σένα. Γι' αυτό δεν καθόταν, δεν πιστεύω, αλλά τέλος πάντων. Και μετά, αχ, θα τον χαρακώσω. Θα τον χαρακώσεις. Εγώ κρατάω χέρια πόδια, το κεφάλι μπορείς να το κάνεις κουμάντο. Και τον κούρεψε βέβαια σαν Playmobil. Μπροστά η Φράτζα να μέτς Κλεοπάτρας. Η Μόνικα Μπελούτσι στον Αστερίξ. Ένα χραπ, φίλε, έτσι τον κούρευα κι εγώ με κατσαρόλα. Στον ύπνο του, άμα ήθελα. Εντάξει. Δεν μπορώ, σκιάχτηκα. Αλλιού μπαμπά, αλλιού μπαμπά, αλλιού μπαμπά αυτή τη φορά. Μια ωραιότατη κουπελίτσα. Φιλιάκι στα κορίτσια στο τετατέτ. Στο παλιό ραδιόφωνο. Λοιπόν, τι έλεγα. Ξέφυγα στο χωματόδρομο. Είπα ότι η Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδη Νικολαίδη στο κάουτ. Παιδιά, θα σα πω το εξή. Γνωρίζετε την ύπαρξη των άλλων καταστημάτων με ηλεκτρικά είδη. Δεν ήρθατε χθες το βράδυ στον πλανήτη, γυμνοί βγαίνοντας από κάποιο διαστημόπλιο, κρυπτονίτες και τέτοια. Ξέρετε την ύπαρξη των υπολείπων. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια πληθώρα μαγαζιών. Βεβαίως. Κανένας όμως δεν είναι ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρόμου 10 στο Κορδελιό. Σας προκαλώ! Που λέει και ο άλλος. Να πάτε σε όλα τα άλλα μαγαζιά, αλλά στο τέλος θα καταλήξετε εκεί γιατί θα δείτε τι τιμάρες έχει το δίδυμο Μπαμπουκίδη Νικολαίδη. Μπαίνετε μέσα, λέτε ο Τσατσαρός φωνάζει το πρωί και λέει ότι είσαι ο κορυφαίος. Και σας κάνει και εξαιρετικές τιμές από κινητάκι μικρό, από γκατζετάκι, από MP3 player. Από τάμπλετ, από λάπτοπ, από τηλεοράσεις, από πλυντήρια, ψυγεία, τα πάντα. Από το πιο μικρό από χυμωτή και το στιέρα μέχρι γιγαντοοθόνη. Τα πάντα. Δεν από εδώ δεν στο Κορδελιό. Το κορυφαίο ψάρι στην πόλη το τρώτε στην ψαραγορά Αιγαίων Αγίου Δημητρίου. Το ένα κατάστημα απέναντι από το διοικητήριο. 214.000 το τηλέφωνο. Διότι τηλεφωνάτε αμαλάχη Ναούμ και έρχεται η ψαρούκλα στο σπίτι. Ντιντον! Ανοίγει και βλέπει το ψάρι. Χοπ! Τι έγινε! Τι έγινε, ψάρωσες? Τι έγινε! Λοιπόν, ήρθα. Είμαι το φρέσκο ψάρι. Το πιο φρέσκο ψάρι που υπάρχει. Αιγαίων! Κλαίνε τα υπόλοιπα μαγαζιά. Γιατί τους έχει πραγματικά πάρει την πελατεία. Χαμός γίνεται και στο Ωραιόκαστρο. Εκεί που ανεβαίνοντας για το κέντρο του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη, αριστερά πριν το Κοταξοπούλιο. 69-56-66. Αιγαίων! Αυτή τη βδομάδα τσιπούρα! Ένα κιλό, δώρο, ένα τεμάχιο. Άλλη μία τσιπούρα, περιποιημένη, έτσι. Βαρβάτες είναι οι τσιπούρες. Δεν είναι τίποτα τσίρους, να πούμε, τίποτα αυτά. Είναι μπαμπάτσικες. 2 κιλά τσιπούρα, 2 τσιπούρες δώρο, τεμάχιο. Όσον αφορά στο γλυκό, όσον αφορά σε τσουρέκι, σε ψωμάρες, σε τυροπιτοειδή, την καφεδάρα στο πρωί, τούρτες υπέροχες για γενέθλια, για γάμους. Σοκολατόπιτες, προφιτερόλ, να κλαίνε. Έχω δει κόσμο να κλαίει πάνω από το προφιτερόλ του Νικολαίδη. Ζαχαροπλαστία Νικολαίδης, Καρολίγιο Δημητρίου 233 και 163. Όμορφα, σας τα λέω, σας τα εξηγώ.
Εσείς τώρα, μα θέλετε, πηγαίνετε αλλού. Αλλά θα δείτε ότι χάνετε. Χάνετε. Καλημέρα στο Μότο Μουδανιά, η πρώτη καλημέρα κάθε μέρα. Καλημέρα στην παρέα, στα Ρεμάλια, Πόντιος, Κρομλίδης, Τσίκος, Μανολόπλος, το τρίο της φοράς, η Dream Team. Αυτοί είναι φίλοι. Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές ο ένας στηρίζει τον άλλον, έτσι. Μην αφήνετε το φίλο σας μόνο του. Όταν περνάει μια δύσκολη στιγμή, να είστε εκεί δίπλα. Βέβαια για μένα φίλος είναι αυτός που είναι δίπλα σου με όλη την ψυχή και στη χαρά κυρίως. Διότι στη λύπη όλοι είναι καλοί παρηγορητές. Στη χαρά όμως βλέπεις πόσο πραγματικά ο άλλος αγαπάει. Το βλέπεις στα μάτια του που έρχεται και λάμπει και σου λέει τι έγινε, έκλεισες αυτή, ξέρω εγώ, τη δουλειά ή έκανες εκείνη την επιτυχία ή σε φώναξαν εκεί ή έγινε αυτό που ήθελες. Εκεί βλέπεις αν ο άλλος αγαπάει πραγματικά. Επειδή αυτή η πόλη, εγώ τουλάχιστον σε αυτή την πόλη ήρθα 10 χρονών, είμαι 47, είμαι 37 χρόνια από τα 47 που είμαι, δηλαδή, καταλαβαίνετε. Σε αυτή την πόλη έμαθα να μεγαλώνω με πολύ δυνατές φιλίες. Εμείς έτσι μάθαμε, είτε ήταν στη γειτονιά ο φίλος, είτε δεν ήταν, τις κρατάμε τις φιλίες μας. Και με τους καυγάδες μπορεί να υπάρξουν και με τις αντικσοότητες και με τις διαφωνίες, ναι, αλλά πόσο ωραίο να γυρίζω πίσω και να λέω αυτό το φίλο τον έχω από 9 χρονών. Αυτό το φίλο τον έχω από 12 χρονών. Αυτό καθόμασταν μαζί στο σχολείο ή παίζαμε στη γειτονιά μαζί. Έχει το φυσοκάλαμό μου στο σπίτι του. Ή στις μάνας του το τραπέζι φάγαμε όλοι μαζί Κυριακή μεσημέρι. Και τότε δεν υπήρχε που είσαι και τι κάνεις. Ήξερε η μάνα μας, ήξερε ο πατέρα μας ότι θα βγούμε έξω. Δεν υπήρχε, ήταν άλλες εποχές. Τώρα χάνω το μικρό πίσω από την κολόνα στον παιδότοπο και με πιάνει τσιρλιπιπί από το φόβο που δεν θα τον δω για 4 δευτερόλεπτα. Για 4 δευτερόλεπτα που δεν τον δω. Επειδή κινείται γρήγορα, μπορεί να έχει αλλάξει, να έχει πάει στην άλλη αγωνία, ας πούμε, στον παιδότοπο ή στην παιδική χαρά να κρύβεται κάτω από την. Παράδειγμα, από την τζουλήθρα και να μην τον δω και μου κόβονται τα ύπατα μέχρι να τον πάρω χαμπάρι. Δεν υπάρχει ούτε κινητό, ούτε εφημερίδα, τίποτα. Αυτά έχουν, τα έχουμε καταργήσει, έτσι, έξω που υπάρχει πολλοί κόσμος. Δεν αργεί 30 δευτερόλεπτα. Και λέω τι ωραία που μεγαλώσαμε έτσι. Πάθαμε και τίποτα που ήπιαμε λάστιχο νερό. Σε εκείνες οικοδομές, τι κολοβακτηρίδιο πρέπει να έχουμε πιει, ρε φίλε. Χώμα, το φτύναμε, το μασούσαμε στο τέλος το χώμα. Ο πρώτος δε που έπινε νερό από το λάστιχο, έπαιζε και Kinder Eggs, καμιά μέλισσα, καμιά σφίκα, καμιά μύγα μέσα. Πάθαμε τίποτα. Που βουτήξαμε και τα πόδια μας στον ασβέστη, πηδώντας από τον ημιόροφο, ποιος θα πάει πιο ψηλά. Και απορώ πώς σπάσαμε τα γόνατά μας, τα καλάμια μας. Πώς διαλύσαμε τους αστραγάλους μας όταν κάναμε κούνια στην παιδική χαρά με άμμο και στο πιο ψηλό σημείο της κούνιας, περίπου 3 μέτρα ύψος. Φεύγαμε από την κούνια, αφήναμε τα σίδρα και πηδούσαμε να δούμε ποιος θα πάει πιο ψηλά. Το θυμάστε αυτό? Και μιλάμε τώρα κούνιες που ήταν ένα 0,5 να είναι φτιαγμένες, ας πούμε, με τα πολεμικά οι κούνιες τότε. Δεν είχε καλά λάστιχα κάτω και τέτοια όπως φτιάχνουν τώρα μερικές. Δεν υπήρχε. Κάτω αμμουδιά. Κουράδια σκύλου, δεν μας πείραζε. Ήμασταν εξοικειωμένοι απόλυτα. Κατουρλιά γάτας, επίσης, κανένα πρόβλημα. Κάνα βότσαλο, κάνα γυαλί μέσα. Αλλά δεν πάθαμε τίποτα, ρε παιδί μου. Πόσο μου λείπει αυτή η εποχή στα παιδιά μου. Διότι όταν δεν έχεις παιδιά, είναι απλά μια ανάμνηση. Όταν κάνεις παιδιά και δεις τα παιδιά σου, π.χ. πόσο εξοικειωμένα είναι με τις touch screen οθόνες στο κινητό, στο τάμπλετ και τα λοιπά. Λες, μου λείπει αυτό, ρε παιδί μου, να πάρω τα παιδιά μου να βγω έξω στην αλάνα, να τα δω να παίζουν. Και έχεις και το φόβο και έξω που βγαίνεις δηλαδή. Φοβάσαι. Καλά που υπάρχει το 5x5, αργότερα που υπάρχουν οι ακαδημίες σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή της πόλης, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά μου λείπει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, το κατανοώ. Όταν βλέπεις τώρα ο μικρός είναι τόσο εξοικειωμένος που πάει στον πατέρα μου την τηλεόραση στο πατρικό. Και επειδή δεν του αρέσει που ο μπαμπάς βλέπει ειδήσεις, πάει και κάνει το χέρι του και γλύφει με το χέρι του την οθόνη για να περάσει αυτό και να αλλάξει. Μου λέει τι κάνει. Λέω δεν του αρέσει και προσπαθεί να αλλάξει την οθόνη. Πάει και με το δάχτυλο κάνει έτσι στην τηλεόραση επάνω, φίλε. Να αλλάξει, να φύγει αυτό. Αφού έχει μάθει έτσι. Αυτό το πράγμα το βρήκε έτοιμο, όχι όπως εμείς που το μάθαμε, ας πούμε, στα 35 μας. Είναι ξεκάθαρο. Μεγαλώνουν αλλιώς τα παιδιά. Τέλος πάντων, ξεφύγαμε πάλι στο χωματόδρομο, αλλά. Μ' αρέσει έτσι να γυρίζουμε πίσω. Μπράβο στο μπάσκετ που μπορεί να φεύγουν και να έρχονται οι παίκτες, αλλά έχει φτιάξει ένα σύνολο που σέβεται την ιστορία του συλλόγου, να το πω έτσι.
σέβεται τον κόσμο, τον λίγο κόσμο που πηγαίνει. Εντυπωσιακός αυτός ο Τζέφερσον. Ο Χάτσερ είναι μεγάλη περίπτωση. Και σκεφτείτε ότι ο Χάτσερ είναι 33, παιδιά. Ότι ο Γκος είναι 35. Φαντάζεστε να τους είχαμε αυτούς, φίλε, και να ήταν 30 χρονών. Και επειδή δεν μπορεί να σηκώσει όλο το βάρος ο Γκος, παικτάρα, έρχεται και αυτός ο Χάτσερ προθέσει και βάζει που 37 πόντους έβαλε. 40. Και χθες 93-43. 50 πόντους διαφορά. 50. 50 πόντους, παιδιά. Δεν είναι αμεληταίο. Ξαναγυρίζω λοιπόν από εκεί που ξεκίνησα και έχασα τον δρόμο μου ολότελα. Που έλεγα για, το ματάκι χορταράκι. Δεν ξέρω πώς βρέθηκα στις παιδικές χαρές. Με τα κουραδάκια σκυλού. Αλλά επανέρχομαι όμως. Θυμάμαι ότι έχω αφήσει πίσω μου ψίχολα από τα μπισκότα τα γεμιστά. Χέντζελ και Γκρέτελ. Θεωρώ ότι κάτι έπαιζε μεταξύ τους. Ποτέ δεν υπήρξαν αδέρφια. Να ξέρετε, αυτό ήταν ο παπάς. Όπως κάτι έτρεχε σιγουράντζα η Χάιντι με τον Πίτερ και το σκύλο Αγίου Βενάρδου. Μεγάλη χάρη του Άγιος Βενάρδος. Και ο παππούς που έκανε τα στραβά μάτια εκεί στα λιβάδια, να πούμε, της Αυστρίας. Θεωρώ επίσης ότι η Χιονάτη, με τους 7 νάνους δεν έκλεγαν οι νάνοι επειδή τους έφτιανε καλό η Μάμπα LD. Ούτε επειδή τρώγανε, ας πούμε, την πατατούλα. Παιδιά, έχω φτιάξει ένα μπουγιουρντί. Α, τέλειο! Μα φανταστικά οι νάνοι. Το πιστεύω. Άσε που το νάνι νάνι δεν προέρχεται από τον ύπνο. Το νάνι νάνι. Τα 2-2 μπαίνανε οι νάνι νάνι στο δωμάτιο. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Όπως επίσης ότι λέει, ξύπνησε, λέει, στο τέλος με ένα φιλί μόνο. Ένα φιλί, ποια είσαι, κοκκίνου. Κατάλαβα. Ένα φιλί. Αλλά τέλος πάντων δεν θα πούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Θέλω να πω και τώρα που έχει περάσει το διάστημα, ποτέ δεν πιστέψαμε. Ποτέ, ποτέ. Εκεί, με τη Χιονάτη. Και όπως επίσης και το μεγάλο παραμύθι που οι άλλοι στα χτωπούτα με μία γόβα, Λομπουτίν, πώς λένε αυτές, Μίου Μίου, Μαλώνο Μπλάνεκ, βρήκε τον άντρα της ζωής της. Από εκεί ξεκινάει. Το έχω πει πολλές φορές σε παλιές εκπομπές και να μην επαναλαμβάνομαι. Γυρίζω στον Ελκαντουρί λοιπόν, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε το μικρό μας ταξίδι στο πρώτο μισάωρο που χάσαμε τελείως όμως τον προορισμό μας. Ότι έλεγα ότι το ματάκι χορταράκι, δύο περιπτώσεις επίσης χαρακτηριστικές. Η μία ο Χατσερίντι που για τους λόγους που θεωρώ περισσότερο αυτός δεν κόλλησε, δεν γούσταρε που ήρθε εδώ, παιδιά, από την αρχή. Πες με φυσιογνωμιστή, πες με υποψιασμένο, μια ξυνήλα από την αρχή. Ρε, μια ξυ... με το ζόρι, ρε, σαν να το φέραμε το ζόρι, δηλαδή. Εντάξει τώρα, οκ. Okay. Τι, εκμεταλλεύτηκε την, ας πούμε έτσι, την αδυναμία της οικογένειας σε οτιδήποτε ποντιακό, γιατί πιστεύω ότι αν ήταν, ας πούμε, από την, από το Ακαπούλκο, δεν θα περνούσε ούτε απ' έξω, δεν ήταν ποτέ χαρτάκι της Πανίνη. Της μεγάλης Πανίνη. Γιώργο, ακούς. Γιώργο Χάριμπο Πανίνη, ακούς, Γιώργο. Δεν θα βγάλει, τι λες, ρε. Παιδιά, αν δεν βγάλει, σταματάμε τις εκπομπές. Όχι, όχι, κλείνουμε και τα ρεύματα. Δεν είπα, άμα δεν βγουν σοβαρολογείς τώρα, δεν θα βγάλει Πανίνη ο άλμπουμ. Όχι, όχι, όχι. Θα έρθει μήνυμα σε λίγο, να ξέρεις. Γιώργο, ξέρω τι ακούς, πρόσεξε καλά. Πρόσεξε καλά. Έχω πολλά παιδιά που περιμένουν ακροατών και με ρωτούν συνέχεια. Συνέχεια με ρωτούν. Τι θα γίνει με τα άλμπουμ. Οι περιπτώσεις λοιπόν, τόσο του Χατσερίντι, όσο και του. Έρχεται το Καντουρί. Παιδιά, καμπιονάτο. Άριστη ηλικία. Παίκτη με βιογραφικό, έχει παίξει στην Τωρίνο και στην Νάπολη! Όχι στην Νάπολη τη κακή εποχή, στην Νάπολη. Την Νάπολη, την Τωρινή, την Περσινή, την Προπέρσινη που χτυπούσε πρωταθλήματα και αυτά. Και έρχεται εδώ και περπατάει σαν να έχει πάθει μικρό εγκεφαλικό. Με μια οκνηρία, με μια βαρεμάρα, με μια αυτή. Και ποτέ δεν μπαίνει στο νόημα. Ποτέ. Εντάξει. Για να βρίσκουμε πάντα ελαφρυντικά ψάχνω στους ανθρώπους όταν με έχουν στεναχωρήσει ή δυσαρεστήσει. Έτσι, έμαθα από τον πατέρα μου, από τη μάνα μου. Να δικαιολογήσω ότι είχε τους τραυματισμούς. Εντάξει, ρε φίλε. Και οι άλλοι είχαν όμως τραυματισμούς και επανήλθαν. Επανέκαψαν. Και μου βγάζαν και μια ενέργεια μέσα. Μου βγάζαν έναν εγωισμό ότι εγώ δεν δέχομαι να μου φάει τη θέση ο Μπίσες Βαρύ ο Πέλκας. Εγώ που έπαιξα τον καμπιονάτο δεν μου το έδειξε ποτέ. Σαν να ήταν λίγο έτσι. Μυρολατρική στάση του απέναντι στο ότι εντάξει, ωραία, ωραία είναι εδώ, ωραία περνάμε εδώ. Άρα λοιπόν, κατανοώ πόσο δεν θέλει να του χαλάνε το σπιτάκι που έχει φτιάξει με την άμμο ο μικρός Ρασβάν στην παραλία.
έρχεται το άλλο παιδάκι, παλεύεις εσύ με τους κουβάδες, με τα κουπάκια, με το σέκερ του καφέ, με το και σεδάκι από το γιαουρτάκι, φτιάξε ένα κάστρο με πολλά ωραία πράγματα, με πολύ κόπο, το προφυλάς από τα κύματα που έρχονται, ενώ το έχεις κάνει 2 μέτρα απόσταση με το κύμα, ξαφνικά έρχεται περισσότερο κύμα και έρχεται κοντά. Σχεδόν θες να ξαπλώσεις και να το προστατέψεις με το κορμί σου, να μην σου χαλάσει αυτό το υπέροχο κάστρο. Αυτό έχει κάνει ο Ρασβάν 2 χρόνια. Έφτιαξε ένα κάστρο. Με πολύ κόπο, με πολύ μόχθο, με πολύ πινελίκη στην αρχή. Και τώρα έρχεται ο ίδιος ο παίκτης και σου λέει: δεν θέλω να είμαι άλλο εδώ. Ενώ τώρα έβαλε και τώρα στο τέλος κιόλας. Δηλαδή, κατανοείς ότι. Να, σε πιστεύω, τι να κάνει. Δεν θέλει να του χαλάνε τη μανέστρα, το γλυκό. Σου λέει: έφυγε ο Πρίγιοβιτς. Έφυγε ο Τσίμιροτ πέρσι. Φεύγει τώρα, φεύγει. Δηλαδή, αισθάνεται ο άνθρωπος και δικαιολογημένα θεωρώ να. Θέλω να πιστεύω μέχρι ένα σημείο ότι χαλάει αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά μάλλον δεν θέλει με το στανιό. Παρακαλετό μου, μπίμπιπ. Δεν θέλει, του λέω άλλο. Θέλω να πάω στην Πάρμα. Να είμαι και κοντά 60 χιλιόμετρα από την οικογένειά μου. Λοιπόν, άρα στην ευχή του Θεού και της Παναγίας, εγώ θα πω κορδελίτσα με σγουρό μαλλί πίσω. Μαλλί, να πω τώρα πουγιόλ θέλω να έχει τελείωμα. Η κορδελίτσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που δεν πρόσφερες και. Ματάκι χορταράκι για μία ακόμα φορά. Ποιος θα το έλεγε. Καντουρί ακούσαμε. Καμπιονάτο αυτά. Άριστη ηλικία. Δεν έπιασε ποτέ. Μπερμπάτοφ. Πετάξαμε από τη χαρά. Δεν κοιμηθήκαμε εκείνο το πρωί. Από τη χαρά μας. Έπεσε στον άλλο τον κομπλεξικό. Τον Κροάτι. Δεν τον είδαμε ποτέ. Δεν έπαιξε ποτέ μπάλα. Και πήραμε χαρά από το Λίνο που γκρίνιαζαν κάποιοι γιατί ήρθε. Αντάξει, τώρα σιγά. Ποιος Λίνο. Από το Βιερίνια. Έτσι. Τον Πρίγιοβιτς που κανένας δεν τον ήξερε και γιατί ο γυρολόγος και ποιος νομίζει ότι είναι με αυτή την κοτσίδα σιγά, τι νομίζει ότι είναι, επειδή μοιάζει τον Ιμπραήμοβιτς, θα είναι και καλός τον Ιμπραήμοβιτς, πιο καλός τον Ιμπραήμοβιτς. Εγώ σας λέω, ήταν. Ο Ιμπραήμοβιτς λιγότερα θα βάζε. Λιγότερο θα είχε μπει στο νόημα. Άρα, το λέμε και για αυτούς που έρχονται τώρα, ναι, το πρώτο δείγμα του Μίσιτς εξαιρετικό, μπαλαδόρος, δεν είναι 6, αν θέλουμε να το βάλουμε 6-6, οκ. Okay. Τι θέλετε, εσείς θέλετε 6-6. Αλλά δεν είναι 6, είναι 8-10 ο παίκτης. Όσο λίγο τον είδαμε να περπατάει και να βγάζει κάθετες μέσα στα μυστικά του Βάλτου και η Πινελόπη Δέλτα να του λέει παίξε το 1-2 με τους συμπαίκτες του. Στο δεύτερο ημίχρονο της Παναχαϊκής. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζω Δημητριάδης Group, Δημητριάδης Construction. Εκεί, οτιδήποτε αφορά σε δόμηση, σε αναδόμηση, σε. Ανακαίνιση στο σπίτι σας ή στο χώρο δουλειά σας. Σε διακόσμηση θα σας το κάνει το σπίτι κούκλα αγνώριστο. Άρχοντας, ο μεγάλος μάγος γυψοσανίδας, δεν αναγνωρίζει ότι είναι γυψοσανίδα, λες, τείχος 100%. Πολύ μερακλής και βέβαια γνώσεις όλου του θέματος, 323-003 και οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα έχετε στο σπίτι, οτιδήποτε σας απασχολεί στο σπίτι, αυτός στέλνει τον μάστορα και καθαρίζει. Άρα, Δημητριάδης, Construction, 323-003. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με γραμμούλες. Έτσι λίγο, μισό δευτερόλεπτο πριν πάμε στις γραμμές. Να βγάλουμε λίγο ταλκά, να βγάλουμε λίγο καπεσούρα με πισίγμα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Καιρό έχουμε να βάλουμε μακαρίου. Να πω στην εισαγωγή προλαβαίνω Ελλάς Auto Service 47-43-12. Κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Με τα πάντα, φανοπία, βαφία, καλύμπρες. Τμήμα ελαστικών, τμήμα αεροκίνησης πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης 47-43-12 για το σέρβις σας, για τα πάντα σας. Έλα ρε Μαριάννα, χάλασέ μας. Απόψε τα παράθυρα θα κλείσω. Θα μείνω και θα σκέφτομαι 4. Εσένα. Περιμένω 5. Μισό δευτερόλεπτο παράκληση. Παιχνίδι με χαρτιά. Τεράστια Αντώνη Βαρτή, τεράστια, θα δευτέρωτε. Χωρίς εσένα, τώρα ανήκω σε σένα, είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα δίχως εσένα, 11 κολλάκια βάζω δίχως εσένα. Βάζουν όλοι οι παίκτες μου στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Έλα ρε γαμώτο! Φιλά, άκου τι
καημό έχει μέσα ο Βαρδής, την καβλιάρη, συγγνώμη, δεν μπορώ να πω άλλη λέξη. Πόσο αισθηματίας είναι, φιλάκου, κλαίει φίλε το κουπλέ το ρεφρέν. Ναι ρε, το πιάνει και από Μακαρίου, το απογειώνει φίλε, το έχει πει και η Μαρακόζη τότε, αλλά εδώ φίλε, έρχομαι τώρα. Και Παζαρέτζης φίλε μαγεύει, έτσι Σταυράκης. Όλοι, έχει και σάζια μέσα, έχει όλα. Να ακούσουμε λίγο και το δεύτερο. Έτσι ρε παιδιά. Απόψε τα παράθυρα θα κλείσω και πίσω την σελίδα θα γυρίσω. Εκεί που με τα μάτια θολωμένα μου έλεγες ποτέ δεν θα σ' αφήσω. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα. Έλα μωρί που έκανα! Τρέλατε μας! Τρέλατε μας! Τώρα είναι που μπαίνει το σάζι, το οποίο δεν έχει τάστα, παίζεις μόνο με την αφή, δεν χωρίζονται στο ξύλινο. Ακούστε λίγο. Περνάμε απέναντι. Απέναντι περνάμε, στα δικά μας χώματα. Στα δικά μας χώματα. Ωχ, δεν μπορώ, έρχομαι τώρα φίλε, έρχομαι. Πέντε, ξέρω, περιμένουν. Αφήστε με να βγάλω καημό. Άκου φίλε, μαγεία, το σάζι. Και δώσ' του τώρα! Δώσ' του! Δώσ' του! Δώσ' του! Δώσ' του! Τώρα δίνω σε σένα. Πάω στις γραμμές, αυτοπυρπολούνται. Δίκιο έχουν οι άνθρωποι. Λέει, πήραμε να κάνουμε δεύτερες. Καλημέρα, αγαπημένα ακροατά! Καλημέρα! Ναι! Γεια σας! Να. Έλα! Δύο! Τώρα δείχνω σε σένα στη γραμμή, μιλάω μόνο. Του και βγαίνω. Του και βγαίνω. Λοιπόν, γατάκια, Γιώργο μου, Παυλάρα, Κωνσταντίνε, σας έχουμε σκύρει. Σας έφαγα! Λοιπόν, ωραίο το τραγούδι σου, σοβαρεύουμε. Βεβαίως. Όσοι προλάβαμε και ζούμε, ζούμου σου, και κάποιοι τα αγνοήσανε, πιθανόν μάγκες δεν θα μπορέσετε να τα ζείτε. Γι' αυτό φωνάζουμε χρόνια ολόκληρα. Ζουμουσού. Ζήστε την κάθε στιγμή. Έρχονται στην και παρέα μας και καινούργια, καταλαβαίνουν το πλέγμα μας. Προεκτείνοντας το τραγούδι σου, Κωνσταντίνε μου. Αρχίζω και συγχύζουμε πάλι. Όχι αγορά. Εδώ, άκουσε με, εδώ ο κόσμος καεί και τάει και το μωινί χτενίζει τάει. Έτσι. Είχαμε κάποιες απορίες. Είχαμε. Με τον Τζίλο έχει γίνει κάτι, ότι που είστε με κάθε μέρα θα ρωτάω. Όχι, άστο λίγο, λίγο να το έχω σοβαρά σήμερα. Πάμε, σε αυτή την αλήθεια. Πάμε. Λοιπόν, είχα απορία τι γίνεται με την Νικαράγουα και όλες τις πετρελοπαραγωγές χώρες που ψοφάνε στην πείνα. Βλέπουμε, εγώ τουλάχιστον έχω δει πώς κατρακυλάει και μην νομίζεις ότι είναι για τους σημερινούς κυβερνώντες μόνο αυτά που καταγγέλουμε. Είναι για όλους τους άθλιους που 30 χρόνια, 40 τους άθλιους. Και αν κάποιος λέει ότι έχει και 5-10%, ας μου τους κατονομάσει για να ξέρουμε ποιοι είναι οι έντιμοι. Λοιπόν, πρέπει να ντρέπονται αυτά τα καθάρματα πολύ όλα που μας είπαν ότι χρεοκοπήσαμε και δεν ζεντεμώνονται όπως λέω στο χωριό μου. Γιατί, ξέρεις, γιατί δεν ζεντεμωθήκανε. Προσπαθήσουν να καλύψουν τις βρωμιές τους και τις κλεψιές τους. Όχι, δεν είναι κλεψιές. Και μην πείτε τέτοια πράγματα, απλώς τις ατασφαλίες τους να τις καλύψουν για να μην μπουν φυλακή. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει σήμερα και πάλι το ξαναλέω. Δεν είναι μόνο κατά αυτών. Εγώ ντρέπομαι για όλους αυτούς που στήριζα 40 χρόνια και 30. Λοιπόν, αυτά ήταν τώρα τι να πω. Στο ποδόσφαιρο πάνω είπαμε, έχουμε κάνει βήματα προόδου, αλλά τέτοιες στιγμές τι μπορείς να πεις, ανησυχούμε Κωνσταντίνα και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά για ποιο πράγμα μιλάμε. Φυσικά. Γυρνάω και θα πω τον Κωνσταντίνο από τη Χαλάστρα να μου πει πόσοι χαθήκαν αν χαθήκαν τον καιρό του 12 και του 16 μάλλον πότε γινότανε που στήσανε τα πλωτά εκεί στον αξιό για να περάσουν.
Όσοι χαθήκανε για εκείνες τις ημέρες για να μείνει για 100 χρόνια ελεύθερη η Μακεδονία. Άρα θα συγχυστούμε και θα πρέπει να αρχίσουμε να βρίζουμε πολύ να με. Γεια σου Μένιο. Γεια σου αδελφέ μου. Χαρήκαμε πολλές μέρες. Πολλές μέρες. Εντάξει, εγώ πάντως χάρηκα και με τον Μπερμπάτοφ που δεν απέδωσε αυτά που άσχετο. Έπρεπε να αποδώσει. Άσχετο. Αν και έκανε φίλε μια φάση, και κλείνω με αυτό, ναι. Εκείνη τη φάση που από το κέντρο με το που του ήρθε η μπάλα, πατάει ένα κρέμασμα τον τερματοφύλακα. Ανέβαινε, αυτό θα το λέγαμε ακόμα. Δεν του κάνει το χαρτίρι, η Ρουφιάνα. Καλημέρα, γεια σου Μένιο! Φιλιά, φιλιά, όλοι μας για το ζήτημα αυτό. Όλοι μας. Είναι μαύρη μέρα σήμερα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Να σμαυρίσω εγώ την ψυχή, δύο ώρες δεν θέλω. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Τα λέγαμε πριν γίνουν. Τώρα. Έλα Γιώργο μου, πάμε. Σ' ακούω. Λοιπόν, είμαι πιασμένος έξω με το Sleepy Bank. Πώς κατάφερε και με πήδηξε από πάνω. Ο Μένιος και μπήκε. Πώς κατάφερε και πήδηξε από πάνω. Προσοχή, είναι... στα ρήματα είναι εποχές περίεργες. Ήμουν ξαπλωμένος. Αυτό ακόμα το χειροτερεύεις. Όχι, ήμουν μπρούμητα. Το μπρούμητα το κάνεις ακόμα χειρότερο. Το κέρδος ήταν. Το κέρδος ήταν ότι... Και κέρδος, όχι, ακόμα χειρότερο το κάνεις. Όπως είχα πει τον καφέ, παίρνωσε και μου ρίχναν νομίσματα. Ναι. Έχω μαζέψει 8,5 ευρώ, ό,τι πρέπει. Μια χαρά. Έλα Γιωργάρα μου, σ' ακούω. Αχ, τι να πω, τι να πω. Συγχαρητήρια την ομάδα του μπάσκετ. Βέβαια, εξαιρετική. Δείξαν ότι έχουν πάρα πολύ εγωισμό. Στο χάντμπολ δεν τα καταφέραμε στο κύπελλο. Στο χάντμπολ δεν τα καταφέραμε γιατί λείπουν ορισμένοι παίκτες στη σένη από μέσα. Η άμυνά μας ήταν απαράδεκτη. Τέλος πάντων, ας πάμε στο ποδόσφαιρο. Από εδώ και μπρος θέλει μεγάλη προσοχή. Όλοι θα μας παίζουν έτσι δυνατά και σκληρά. Φυσικά. Παίρνουν κάτι φήμες, λένε ότι πρημοδοτούνται από κάποιους άλλους. Δεν είμαστε εκεί να το δούμε, αλλά το υποψιαζόμαστε και δεν θα πέσω από τα σύννεφα αν μάθω ότι πέφτει τηλεφωνάκι στους αντιπάλους μας πριν ότι αν τους κόψετε βαθμό ή αν τους κόψετε και κανένα χιαστό. Δεν είμαστε εκεί για να το αποδείξουμε. Το ξαναλέω, δεν έχω αποδείξεις. Κατζησερίδη, πόσο λένε και τα λοιπά. Όταν βλέπω εγώ έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι στην εθνική ομάδα της χώρας του, είτε η Ελλάδα, είτε η Ρωσία, είτε η Ουκρανία. Ναι, εθνική Ουκρανίας, δεν μιλάμε τώρα το Λίχτενστάιν, έτσι. Εθνική Ουκρανίας, ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος και δυναμό Κιέβου, δυνατή ομάδα. Καταλάβουμε, δεν πήγε να μάθει αγγλικά. Γιατί ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει το όνειρο και πιστεύω ότι θα παίξει σε μια θα πει από τη χώρα του και θα πάει να παίξει σε μια μεγάλη ομάδα, σε μια μεγάλη χώρα, ναι. Όπως είναι π.χ. η Γερμανία ή η Αγγλία. Δεν είχε αυτός. Πέρα και από τη μεταγραφή, το να μπορείς να συνοηθείς με τους αντιπάλους σου μέσα στο γήπεδο σε ένα ευρωπαϊκό μάτσι με το διαιτητή, να και... ξέρεις πέντε κουβέντες, τόσο του γάνει. Τέλος πάντων, δεν τον πήραμε για καθηγητή αγγλικό. Όχι, καθόλου, καθόλου. Αν έπαιζε μπάλα, δεν μας ένιζε καθόλου. Κι άλλοι ήρθαν που δεν σκαμπάζαν, δεν ξέρουν να πούν ούτε what's your name και παίξαν μπαλάρα, έτσι. Λοιπόν, αλλά... το παιχνίδι της Κυριακής προσοχή. Αυτό. Και θα τα πούμε για τον Όφη. Και κλείνοντας, προς τον πρώην Μπακαλόγατο και είναι πρόεδρο μιας ΠΑΕ, ναι. Εάν φοράει παντελόνι και όχι κολάν. Να μας πει ποιος πρόεδρος είναι αυτός ο οποίος δεν αγοράζει ποδοσφαιριστές και αγοράζει ομάδες. Ευχαριστώ. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα. Είσαι ο. Χιλιόμετρα κάνω πάλι. Έλα χιλιόμετρα κάναμε πάλι για την καψούρα μας την πιο μεγάλη. Τι γίνεται. Ο Γιάννης από τη Στουτγκάρδη. Αγόρι μου. Χαρά φίλε μου. The Gates my friend. Μας χιόνισε λίγο. Μας χιόνισε, εδώ χιόνισε σε εμάς φέτος, τι λες τώρα. Πουλήσαμε και τον καιρό μας, να ξέρεις, στη Μερκελία. Έτσι, 100% φίλε. Λοιπόν, για πες. Για τη σημερι... Στην Γερμανία, στη Ζουγκάρδη έχουμε άσπρη μέρα σήμερα, λόγω γιονιού. Μπράβο. Στην Ελλάδα, λόγω της μαύρης μέρας, εγώ θα πω αυτό που θα έλεγε η Τούλα. Σήμερα το κάνουν χλάτς χλούτς το θέμα. Συνοπτικές διαδικασίες. Δεν νομίζω ότι γυρίζει το πράγμα. Θα μου κάνει έκπληξη, δυστυχώς. Εννοείται ότι δεν θα γυρίσει. Απλά γίνεται το όλο πράγμα με συνοπτικές διαδικασίες. Χλατς, αυτό, ναι, με την έννοια που το λες. Ταχύτατα. Fast track κτλ. Ξαναλέμε, αυτοί που πάνε να ψηφίσουν, ναι, στη συμφωνία. Καταρχήν για μένα, στην εκπομπή αυτή, δεν υπάρχει μακεδονικό. Δεν θα το ακούσετε ποτέ. Είναι σκοπιανό. Αυτοί έχουν είναι το θέμα. Το. Εγώ μακεδονικό δεν το ονομάζω ποτέ. Ήδη παραχωρώ κάτι ονομάζοντάς το έτσι.
Επίσης από μένα δεν ακούστηκε ποτέ φύρομ. Δεν υπάρχει φύρομ. Δηλαδή εκεί που υπάρχει μέσα το μη η λέξη οκ και τώρα όχι οκ. Ήδη από εκεί ήταν λάθος. Δεν έπρεπε να το δεχτούμε αυτό. Το μη στο τέλος. Λοιπόν, για μένα θα είναι Σκόπια πάντα. Θα είναι Βαρντάρσκα, θα είναι οτιδήποτε. Είναι μεγάλη ντροπή, είναι μεγάλη ντροπή, έτσι, της σημερινής κυβέρνησης με Μακεδόνες βουλευτές, έτσι, ναι, να περάσουν αυτό το πράγμα. Με Μακεδόνες βουλευτές. Θα μου πεις ποιος την έχασε την ντροπή για να την βρουν. Κανένας. Σε παρακαλώ, φίλε. Περιμένεις. Κανένας. Περιμένεις. Μ' αρέσει που το επιχείρημα του είναι, μα τόσες χώρες λέει, τι λένε έτσι. Σοβαρολογείς. Εγώ ρε θα την πω. Ας οι χώρες. Τι τον ενδιαφέρει στον Καναδά να πούμε, ξέρω εγώ, ή στην Ισλανδία πώς ονομαστεί. Ένα ναι, έτσι, δεν τον νοιάζει. Εμένα που μου παίρνουν το όνομα, εμένα που είναι η ιστορία μου, εμένα φυσικά, άμα πω και εγώ το ναι, είναι σαν να συνυπογράφω αυτό το πράγμα τέλος. Αφού το λένε και οι ίδιοι. Θα δείτε μετά τι ωραία πράγματα έχουν να γίνουν. Αλλά τέλος πάντων. Άμα το πω εγώ όμως όπως θέλω, θα το μάθουν και αυτοί μετά να το λένε. Έλος πάντων. Άστο. Άστο αυτό το θέμα. Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ, πολλές φορές. Φιλιά πολλά! Για την ομάδα μας... Να πεις ό,τι θες. Περίμενε. Έλα. Για την ομάδα μας, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τον έναν το στείλαμε στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Έφυγε. Ναι. Τώρα έχουν συνέχεια οι άλλοι δύο. Ο Καντουρί και ο Χατζερίδη. Και ναι, εσείς παιδιά στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Μακάρι. Έτσι. Μακάρι να, γιατί... Παναγίας, θα... Για να ανοίξει... Για να ανοίξει και, μπράβο. Και θέσεις θα ανοίξουν, γιατί περιμένει ο Ενρίκε, σε περίπτωση που φύγει ο... και ο Χατζερίδη, βέβαια έφυγε ο Βάρντα, οπότε αδειάζει η θέση εκεί, αλλά να αδειάσει και από άτομα που είναι επιβάρυνση και οικονομική, γιατί δεν είναι ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα χρήματα, είναι σαν να είναι δικά μας όταν ξοδεύονται και σπαταλούνται χωρίς λόγο, αλλά και για να έρθουν άλλοι που θα μπορούν να προσφέρουν ή να ανοίξει μια θέση για ένα πιτσιρικά. Ο Ενρίκε δεν ήταν στη θέση του Βάρντα. Από πλευράς ξένου εννοείς. Ναι, εκεί άνοιξε η θέση. Αλλά αν φύγει ο Χατζερίδη, τότε έχει τη δυνατότητα και για άλλα πράγματα. Γιατί και αυτός λογίζεται ξένος, αν δεν κάνει λάθος, έτσι. Του Χατσερίδη. Και θα κλείσω με αυτό, το οποίο είναι κλεμμένο, δεν είναι δικό μου. Έτσι. Ναι. Ο μικρός Αλέκος κάθεται και κλαίει, γιατί δεν τον παίζουν οι συμπαίκτες του. Έτσι. Εκεί στην Αραβία, οι Άραβες. Φιλιά. Όχι αυτός ο Αλέκος. Και αυτός. Πώς μας ο Αλέκος. Και αυτός, να ξέρεις. Έτσι, πέμπτο ημίχρονο και το παιδί δεν το παίζουνε. Έχω τρελαθεί. Εντάξει, μιλάς για τον τερματοφύλακά μας. Το καταλαβαίνω. Γιατί πάλι δεν τον παίζουν που δεν το παίζουν. Αλλά και οι δικοί μας να μην τον παίζουν. Μήπως είναι θέμα. Γιατί δεν με παίζουν, μαμά. Είμαι εκεί και δεν μου δίνει κανένα την μπάλα. Εγώ είπα και για τον άλλον τον Αλέκο εκεί που πήγε και δεν παίζουν όλοι γι' αυτόν. Φιλιά, να σε καλά. Γεια σου, Στουτγκάρδη μου. Πάμε επόμενο. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Ο Πού και Πού είμαι. Έλα ρε, Πού και Πού. Έλα, αγοράκι μου. Σ' ακούω κάθε μέρα όμως, να το ξέρεις αυτό, ε. Σε ευχαριστώ και... Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μας ακούτε. Πού και Πού, απλά παίρνω τηλέφωνο, λόγω δουλειά. Είσαι περιφερειακό με ανοιχτό τζάμι. Όχι, με κλειστό τζάμι, με hands free και πάω Λάρσα. Λάρσα! Έχουμε τρομερό ενσταντανέ από το MasterChef. Τρομερό, όχι με λαρισινά, αλλά... Ναι. Θα το βάλουμε σε λίγο, μόλις κλείσει. Υπάρχει. Να σου πω, προχθές είμαι στο γήπεδο με την Παναχαϊκή. Βράσηκαν μέχρι. Να βάλω quiz. Βράσηκαν μέχρι και τα. Άστα. Έπαιξε πολύ τζαμποσακούλα. Τέλος πάντων. Πολύ. Ξέρω, πολύ. Όχι μόνο τζαμποσακούλα, αυτοί που πουλούσαν ένα ευρώ τη σακουλίτσα που κάνει 10 λεπτά. Τη άβρισαν, φίλε. Κάθομαι στο γήπεδο και με ρωτάει ο διπλανός μου. Ρε φίλε μου, λέει. Εάν πήγαινες τώρα, λέει, στην μπουτίκ να πάρεις, λέει, μια φανέλα, ποιο όνομα, λέει, θα βάζεις από πίσω. Με έβαλε σε μεγάλο δίλημα. Δεν του απάντησες, δεν του απάντησες σε πρώτη φάση, αυτό 1-0. Ναι. Για πες. Ξέρεις που κατέληξα τελικά. Έχω μια υποψία. Για πες, να δω άμα πέσει μέσα. Δεν ξέρω, μήπως κανένα κρέσπο. Ακριβώς αυτό, φίλε. Λέω, θα έβαζα τον κρέσπο. Φιλότιμος. Χαίρομαι που έπεσα μέσα. Δεν ξέρω αν είδες το ποστάρισμα που έβαλα την ώρα. Ήρθε σαν αναπληρωματικός, σαν δεύτερο τρίτος. Τον βλέπω προχθές κάνει κάτι σπριντ, κόβει την μπάλα. Συγκινητικός. Είναι συγκινητικός. Κατευθείαν να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Δεν έχει ενοχλήσει καθόλου την ομάδα. Και είναι από τους καλύτερους σε κάθε μάτς. Δεν έχει χάσει δευτερόλεπτο παιχνιδιού. Πόσο, δηλαδή... πόσο εδώ, χωρίς κάρτες,
πόσο εδώ, τίποτε, φίλε, βρίσκει την εφαρμογή του, την υλοποίησή του το ματάκι Χορταράκι, πόσο εδώ ισχύει το συγγνώμη που δεν σε εκτιμήσαμε από την αρχή. Άκουσε και αυτός, φέρνουν παίκτη που όπου πήγε έριξε τις ομάδες. Αυτά λέγανε. Εδώ είμαστε, παιδιά. Στο μικρόφωνο. Όπου πήγε, λέγαμε... τους υποβίβασε. Πώς είναι έτσι η φάτσα σου? Λες και το φέρουμε να διαφημίσει κολόνιες και αντρικά γυαλιά, ας πούμε, ηλίου. Λες και. Τι να πω, ρε παιδιά. Εδώ γκρινιάζανε, φίλε, για το Μάτος. Το θυμάμαι σαν τώρα. Καλά, αν είναι τόσο καλός, λέει, θα τον αφήναν ελεύθερο ή δεν πήγαινε αλλού. Για το Μάτος που είχε πάει τελικό γύρω πάλι. Ρε παιδιά, αφήστε να δούμε. Έλα, ρε, το γέρο τώρα. Φυσικά οι καλοθελητές που του βάλανε δύο χρονάκια κατευθείαν. Ήρθε ο Μάτος στα 30, στα 31 του, ο 33χρονος. Οι καλοθελητές, τα πληκτρολόγια. Έτσι. Τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Είναι φοβερός. Τέλος πάντων, το νου μας με τον Όφη τώρα πλέον, κάθε μάτς είναι και τελικός. Γιατί μην ξεχνάτε τι είχε γίνει μέσα στο, κάτω στην Κρήτη. Πώς μας είχαν παίξει. Ποτέ δεν ξεχνάω, ποτέ δεν περιμένω ότι με τη φανέλα μόνο θα μου ανοίξουν ροδοπέταλα το δρόμο. Θα φάω κλωτσιά. Κάποιοι πρώην παίχτες της Βόρειας Ελλάδας, ναι, που παίζουν στον Όφη το νου μας. Ναι. Γιατί θα έρθουν να σπάσουν ποδαράκια. Τέλος πάντων, αυτά. Και για το θέμα το που θα προκύψει σήμερα το βράδυ, εγώ το μόνο που έχω σκεφτεί πλέον, γιατί όλα είναι προδικασμένα, επειδή έχω και μικρό παιδί, όλοι οι μπαμπάδες τουλάχιστον να πούμε αύριο μεθαύριο στα παιδιά μας να τους μάθουν την ιστορία. Άξι. Τίποτα άλλο. Θέλω τουλάχιστον, γιατί... αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Να, τους να πούμε... ξέρουν ποια ήταν η πραγματική ιστορία, γιατί θα αλλάξουν και στα βιβλία πράγματα. Αυτή η συμφωνία θα περάσει και στην ιστορία μέσα στα βιβλία. Παντού. Και παντού, παντού. Περιμένετε να δείτε τι θα γίνει στα μάτς που θα παίζει αυτό το κρατήδιο, στη Eurovision, στους διαγωνισμούς, στα αυτοκόλλητα, στα αυτοκίνητα, στα προϊόντα τα οποία. Τι είναι τα προϊόντα, δηλαδή ο μακεδονικός χαλβάς, τι θα είναι, νότιο μακεδονικός χαλβάς? Κώστα, ένα. Ο Μακεδόνας θα λέγεται νότιο Μακεδόνας, ο τραγουδιστής. Ό,τι η λέει αεροδρόμιο... φεύγει, ναι, θα σου πω κάτι το οποίο είναι λόγω της τεχνολογίας, εντάξει. Είναι η μεγαλύτερη διαφήμιση. Ό,τι η Μέρη θα φεύγει από τα Σκόπια, θα έχει στο τέλος το μη κάπα. Ξέρω. Το ξέρω. Όπως εμάς είναι το GR, το θα φεύγει με μη κάπα, ναι, δεν θα φεύγει με Βόρεια Μακεδονία, δηλαδή ξέρω μη κάπα, North μη κάπα. Ναι, North μη κάπα, θα είναι, θα γράφει Μακεδονία, τέλος. Αυτό ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι είναι το τέλος. Σε χαιρετώ, Καλή συνέχεια τον φιλιά, Όφη. Φιλιά, για, για. Τον Όφη, φυσικά για τον Όφη. Ρεμπάλια, το νου σας ρεμπάλια. Κάθε φορά. Το νου σας φορά. Καλά. Μην παίρνετε άλλο, μην παίρνετε άλλο. Γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, να επενθυμίσουμε ότι χορηγία πρώτης ώρας είναι η Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Εκπληκτικά πράγματα βρίσκεται εκεί. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, 51 χρόνια προσφοράς, με stock out αυτή την εποχή μέχρι και 50% εκπτώσεις σε πολλά προϊόντα. Φυσικά Ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης το πρωί με το καφεδάκι, σε σταματά στην Καραολίκη Δημητρίου 237 και 163, 2 ζαχαροπλαστεία και ψωμάρες και βυζαντινά ψωμιά και μαύρα και για διαβητικούς και τα πάντα όλα. Και βέβαια τουρτάρες, σοκολατόπιτες, σιροπιαστά, μπακλαβάδες, καταΐφια. Εννοείται κορυφαίες τούρτες που κυκλοφορούν στην πόλη. Κορυφαίες τούρτες και για ενέθλια και για γαμήλια, τούρτα και τα πάντα όλα. Νικολαίδης χρόνια. Και εννοείται Αιγαίων ψάρι φρέσκο και στα δύο καταστήματα. Τηλεφωνείτε 214.000, σας το φέρνουν έτοιμο, καθαρισμένο, όμορφα, χωρίς λέπια, χωρίς εντόστια. Τρώτε ψαράκι εσείς και η οικογένειά σας. Και 69-56-66 για το ωραιόκαστρο με προσφορά εβδομάδας στο 1 κιλό τσιπούρα, 1 τσιπούρα τεμάχιο δώρο, στα 2 κιλά, 2 τσιπούρες τεμάχιο δώρο. Εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε από ψάρι, με τρομερή ποικιλία, πεντακάθαρα, πεντανόστιμα όλα. Να πούμε ότι πιθανό να έχουμε μια διακοπή λόγω επικαιρότητας, θα τα δούμε αυτά, θα τα δούμε όταν γίνουν. Όταν γίνουν. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι ο ύμνος της εκπομπής. Το λέω για τους καινούριους. Χαίρομαι που το παίζουν και άλλοι το τραγούδι. Δεν το γράψαμε εμείς, αλλά χαίρομαι που το ακούω και αλλού. Ο μεγάλος Βασίλης. Αυτό που θέλουμε από εσάς, αυτό θέλουμε, να γελάτε. Να γελάτε και να ξεχνάτε αυτά που σας απασχολούν, γιατί είναι πολλά. Πάρα πολλά αυτά που απασχολούν. Όλους. Σε κάθε οικογένεια υπάρχει πρόβλημα, σε κάθε οικογένεια υπάρχει ένα θέμα. Okay, είπαμε, δεν σκύβουμε το κεφάλι, ζούμε σου. Αγαπώ, θέλω να είστε δυνατοί. Μία συγκεκριμένη μας ακούει, θέλω να έχει αυτό το ειδικό, ειδικά αυτό το διάστημα, θέλω να έχει δύναμη. Ξέρω ότι μας ακούει, ξέρω ότι είναι δυνατή. Στο στείλα και σε μήνυμα. Καλή μου φίλη, και ξέρεις εσύ τι πρέπει να κάνεις.
Και ξέρεις τώρα ότι μιλάω σε σένα συγκεκριμένα. Θα πάμε στο δεύτερο μέρος. Λαδόκολα από το κορδελιό στο χαρμάνκι. Κάτσα να μην μιλάω πάνω στο ρεφρέν, φίλε, γιατί είναι... Δώσε, 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 ζούμπου σου, λέμε! Έτσι σ' αγάπησα, να το θυμάσαι, όπου κι αν πας. Έτσι σ' αγάπησα, έτσι σ' αγάπησα, έτσι σ' αγάπησα. Λαδόκολα από το κορδελιό στο χαρμάνκι, εκπληκτικές γεύσεις απέναντι από το Μασούτι, 705-750, υπέροχα πράγματα σε ένα πλήρως αγενισμένο χώρο. Φυσικά δεν ξεχνάτε Πέλετ, Σόμπες, Μίλαν, εκεί θα βρείτε ακριβώς αυτό που θέλετε στην έξοδο περιφερειακού για Άνω Ηλιούπολη, η Αλφα Πλαμ, 651-718, τηλεφωνήστε γιατί μπορείτε χωρίς ρεύμα, χωρίς πετρέλαια να ζεστάνετε όλο το σπίτι σας, όλο το σπίτι σας, μέχρι 120 τετραγωνικά μιλάμε τώρα. Σόμπες καταπληκτικές, δώρο τα μπουριά από την εταιρεία, στην Άνω Ηλιούπολη, στην έξοδο περιφερειακού Αλφα Πλαμ. Τηλεφωνήστε, Σόμπα Μίλαν, με πέλετ αερόθερμη, 651-718. Και φυσικά, τσαντεκίδης αυτοκινητάρες, απέναντι από τα τζάμπο στο περιφερειακό, δεν είναι μεταχειρισμένα, είναι καινούρια τα αυτοκίνητα στην ουσία, πείραχτα και... Το πηγαίνετε σε όποιο μάστορ εσείς γουστάρετε, θα δείτε αυτό που σας λέμε. 20 τόσα χρόνια τα αδέρφια Τσαντεκίδη γνωρίζουν όσο κανένας άλλος. Απείραχτα, ελληνικής προέλευσης, όχι η μάρκα, ελληνικά τα αυτοκίνητα, ατρακάριστα, με εγγύηση, ό,τι θέλετε. Και με χρηματοδοτικά προγράμματα, πληρώνετε εσείς όπως θέλετε. Και παραγγελιά, μπορεί να θέλετε ρε παιδί μου, ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Του λες, μπορείς να μου βρεις π.χ. ένα Opel Insignia του 2011. Λέω τώρα το δικό μου. Μπορείς να βρεις ένα τέτοιο. Θα σε ειδοποιήσει αυτός γιατί έχει τις άκρες, αδέρφια Τσαντεκίδη, αυτά. Για σένα είναι, μπράβο, να το ξέρεις και γι' αυτό που έστειλες το μήνυμα, ξέρω πόσο δυνατή είσαι. Ούτε το συζητάω, δεν σε βάζω καθόλου στη ζυγαριά, να ξέρεις. Ούτε αμφισβητώ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεις την άκρη. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό που σου λέω. Πάμε στις γραμμές να μιλήσει ο κόσμος. Και θα διακόψουμε στην περίπτωση που έχουμε την έκτακτη επικαιρότητα, θα σας πω τώρα να μην σας το χαλάσω από πριν. Όχι ότι είναι κάτι που... Αλλά πρέπει όμως να... Ναι, γεια σας, καλημέρα. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Ω, είμαι. Ναι. Καερεστά περμητίδο Λεβαντάρσκε στο πλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Έτσι. Και τι λέμε εμείς. Ζου μου σου λέμε και όλα τα καίμε. Αγόρι μου. Κουφάλα νεκροθάπτη. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Δεν μπόρεσα να βγω στην πρώτη ώρα κοστί μου γιατί κρέμασα ένα άσπρο μαντήλι δίπλα στην ασπρόμαυρη σημαία. Για τον Καέλ Καντουρί. Ένα μαντήλι που λέει το τραγούδι. Και κουνάνε το μαντήλι και μιλάνε και τα χείλη που λένε. Λοιπόν, να δώσω, για να πάρουμε τη σειρά γιατί ξεχνάω πάντα, να δώσω πολλούς χαιρετισμούς στα πατριωτάκια μου, τη Χρύσα και τη Σοφία, την κολόνα του Σεμοδοσίας, τη Χρύσα, το Μένιο, το φίλο μου, τον αγαπητό φίλο Μένιο, πολλά χαιρετίσματα. Έτσι. Όλους τους αθλητήριους. Όλη την παρέα. Και όλη την τρελοζούμουσο παρέα, όλοι. Να πω τώρα... Τον Κυρδιονύση, χαιρετίσματα τον Κυρδιονύση! Τον Κυρδιονύση, χθες μίλησα! Χαιρετίσματα Κυρδιονύση, παραπονιάρη! Σου είπα εγώ, μην παραπονιέσαι! Όχι παραπονιάρη, παραπονιπάοκ! Ναι, έχει κάτι τραγούδια να σου πει, καινούρια θέλει να σου πει. Να μου τα πει, λοιπόν, να μου τα πει. Χρωστάω λοιπόν, και επίσκεψη και στον κύριο Χρήστο χρωστάω. Να σου πω την περιπέτειά μου εντάξει. Μπαμ, μπαμ. Λοιπόν, πάω να ξαργυρώσω τις μετοχές. Παιδιά, στρατιωτάκια τους έχει ο Σαββίδης όλους μέσα, ε. Εξυπηρέτηση, κύριε, κάτσε δε, μπράβο. Έχω δώσει ρέστα. Να μην πούμε ένα μπράβο. Ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια, ευεργέτη μας. Πατέρα μας Σαββίδη, Ιωάννη Σαββίδη, πατέρα μας, είδα την ντούμπα και συγκινήθηκα. Έκανα το σταυρό μου για τελευταία φορά. Τι σέβω ξανά και την καινούργια να την ξαναδώ. Δεν πειράζει. Τι θα ο Θεός θα ξέρει όλα. Λοιπόν, παιδιά, όχι. Δεν θέλω να πέφτεις. Να ξέρετε, να ξέρετε. Κορνίζεις μόνο... Δεν είναι διαφήμιση να πω, γιατί παιδεύτηκα πολύ μόνο στα τζάμπο.
Τα τζάμπο και ασπρόμα βρίσκολα, από οξύδι και σκορνίζες. Τα τζάμπο από εμάς περίμεναν για να πουλήσουν, δεν πουλάνε τίποτα, να ξέρεις. Νεύρε, ακριβώς λες και τα έχει παραγγελία ο Σαββίδης εκεί μέσα, τα έχει κάνει. Τέλος πάντων, τέλος καλά, όλα καλά, το βλέπω και το χαίρομαι αυτή τη στιγμή που σε μιλάω. Το έχω κρεμάσει στον τοίχο, όμορφα. Λοιπόν... Αυτά λοιπόν. Συντριβανίσιε μου. Συντριβανίσιε. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα. Δεν θέλω να λες κουβεντούλες, δεν ξέρω, τελευταία φορά και τέτοια. Εσύ που είσαι, είσαι 70, ούτε 70 είσαι. 71 γεμάτα. 71. Και εγώ 71 με γεννήθεις. Είδες. Λοιπόν. Δηλαδή, αν εσύ που είσαι 71, αρχίζεις να ξέρω εγώ. Ο Κυρδιονής που είναι 84 ή 85, ή ο πατέρας μου που είναι 84. Τι πρέπει να πει δηλαδή που σου ρίχνουν στο κεφάλι για μια 15ετία. Θα σου το εξηγήσω αυτό, επειδή παίρνω πάρα πολλά φάρμακα και έχω σοβαρό πρόβλημα υγείας σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι μία η περίπτωσή μου. Γι' αυτό 26 χάπια την ημέρα, Κωστή μου, δεν ξέρεις τι σε ξημερώνει αύριο και πάντα το λέω αυτό και ας μείνει σαν σποτάκι. Ας μείνει έτσι. Έλα βρε, άστα αυτά βρε, δεν θέλω να σκέφτεσαι έτσι. Παλίκαρος είσαι βρε, παλίκαρος, προχώρα. Εγώ θα έλεγα προχώρα. Δεν θέλω να υποδείξω στον τεχνικό διευθυντή. Αλλά όμως, τώρα είναι το αλλά που λες. Αλλά όμως, θα πω τη γνώμη μου. Ένα, να φέρει εξάρι. Έξι, να φωνάζω. Να φέρει εξάρι και κεντρικό αμυντικό. Έξι. Τίποτα άλλο δεν θέλει η ομάδα αυτή τη στιγμή. Ένα εξάρι και ένα κεντρικό αμυντικό. Έχω Λίρατζι, έχω Μπαλογιάννη, έχω Βιερίνια, έχω Γιανούλη και τι δεν έχω. Της Παναγιάς στα μάτια. Φιλιά, Παύλε! Φιλιά! Το ντάμπλι μου λείπει, το ντάμπλι. Μπιζίμ, Μπιζίμ, μπιζίμ. Γεια σου, Παύλε μου. Γεια σου, Παύλε μου. Πολύ τους χαιρόμαι, φίλε, τους παππούδες. Πολύ τους γουστάρω. Έχω, ρε παιδί μου, ένα... Με συνδέει κάτι με τους παλιούς. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Καλημέρα, ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Δεν είναι όλοι οι παππούδες ίδιοι. Καλά, δεν είναι. Ναι, γιατί βγαίνει ένας παππούς ο οποίος, όπως έκανε ο κύριος Παύλος, κορνίζα τις μετοχές. Ναι. Αυτοί συνήθως και σε αυτοί που κάνουν κυνηγοί, Κωστή, τι βάζουν. Βάζουν ζώα με κέρατα πάνω από το τζάκι. Αυτό είναι. Εγώ δεν λέω ότι είναι για αυτόν που λες, ούτε θα πούμε όνομα. Εσύ σκέφτηκες αυτόν, που είπα κι εγώ. Έτσι λέει, και γιατί δεν είπα ότι έχει ας πούμε μια σαλαμάνδρα πάνω από τον τζάκι και λέω ένα ζώο με κέρατα. Γιατί αυτός για τον οποίο μιλάς είναι αυτός που σκεφτόμαστε. Αυτός ο οποίος και εσύ σκέφτηκες, αλλά δεν θα πούμε το όνομά του. Μηδέν ένα. Μόνο ένα σιχαμερό σωματείο θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ηλικία του. Επίσης και το σωματείο δεν λέμε, γιατί θα καταλάβουν για ποιον μιλάμε, αλλά εμείς συνεννοούμαστε. Την τέλεια που τα λέμε όλα μεταξύ μας. Μεταξύ μας. Λοιπόν, και τώρα, τώρα που είπαμε όλα αυτά, Κωστή, τώρα να πάω λίγο στα θέματα τα τετριμένα. Ρε φίλε, τι δηλώσεις αυτές του Σάββα Θεοδωρίδη, δηλαδή... Άσχετα, ναι, πραγματικά άσχετα είναι με το προηγούμενο θέμα. Αυτά που λέγαμε πριν, έτσι. Εδώ βγήκε ο ίδιος ο Μαρινάκης και λέει, δεν πέρσι, δεν μας φταίει, λέει, κανένα ΣΥΡΙΖΑ, καμιά κυβέρνηση... Εμείς φταίμε, λέει, που χάσαμε το πρωτάθλημα πέρσι. Ναι, λέει, γιατί δεν ήμασταν, λέει, πολύ δυνατοί. Δεν είμασταν. Βέβαια, δεν είπε όλη την αλήθεια. Πόλεμο. Δεν είπε την αλήθεια και αποφασίσαμε με θέατρα και λαμογές να το δώσουμε στην ΑΕΚ για να μείνει στο λεκανοπέδιο. Έτσι. Δεν το είπε, δεν την είπε ολοκληρωμένη οι την πρόταση. Οι άνθρωποι έχουν μαλώσει με την αλήθεια. Δηλαδή, χρησιμοποιούν, έχουν βάλει έναν άνθρωπο λόγω της ηλικίας του και καλά για να γίνει συμπαθής. Λες και ότι ξεχνάς ότι ένας άνθρωπος στα νιάτα του τι έκανε και επειδή γέρασε πρέπει να το σεβαστούμε λόγω ηλικίας μόνο. Εγώ αυτό δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Τι να λέει συνεχώς, δείτε πόσα πέναλτι λέει παίρνουν οι άλλοι, πόσα παίρνει γελάνε, ο Πάο και πόσα εμείς. Γελάνε πόσα και, οι δικοί τους γελάνε με αυτούς. Οι δικοί τους δεν γελάνε καθόλου με αυτήν. Σε πληροφορώ ότι έχει και κάποιους λίγους, που πραγματικά, εντάξει λίγους. Λίγους. Αλλά είναι τυχεροί. Που δεν λειτουργεί τίποτα σε αυτό το κράτος, αυτό είναι. Είναι οι άλλοι ήταν τόσο σίγουροι, ρε Σικωστή, που σταμάτησαν και σε σεξ σοκ για να κάνουν γούστα. Ξέρεις ότι θα το χρησιμοποιήσουν ως άλοθη αυτό, ε. Βεβαίως, ότι πήγαμε να κάνουμε ένα όργιο. Ένα όργιο SNM, σαν το πατριωτικό. Τι πιστεύετε, τον δήρατε τον τζίλο, όχι, ήταν ένα όργιο φημών. επίσης έχω κι άλλες σκέψεις, ρε παιδί μου. Τι λέει, πιστεύεις να μας πιάσουν? Έλα μωρέ, δεν γαμιέται. Απλά είχαν πει ότι αυτός λέει, ο παίκτης που πήραμε οργίαζε μέσα στο γήπεδο και είπαμε λέει να τον... Ακριβώς. Κωστή μου, αυτοί επειδή ξέρουμε ποιοι είναι και ξέρουμε πώς δεν μπορούν καθαρά, δεν μπορούν να σε αντιμετωπίσουν στα ίσια.
Γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε το νου μας. 100%. Τα παιχνίδια είναι πολλά. Οι αντίπαλοι παιχτικά δεν μπορούν να μας κερδίσουν. Θα προσπαθήσουν με χίλιους δύο τρόπους. Πρέπει να έχουμε όλοι το μυαλό μας. Προσοχή, τα μάτια μας 1014. Το νου μας που το βάζω, παιδιά, είναι ακριβώς... Δεν είναι μόνο για τις παίχτες. Όχι βέβαια. Για όλο τον οργανισμό, για όλη την οικογένεια, το πρωτάθλημα. Δεν θα το πάρει, παιδιά, μόνο η ομάδα. Δεν θα το πάρουν οι παίκτες και ο προπονητής. Πρωταθλητής θα είναι όλη η οικογένεια. Ο οπαδός, αυτός που έχει πάει έστω και μία φορά στο γήπεδο. Αυτός που κουρεύει το χόρτο. Ο παραγωγός που δίνει την ψυχή του. Ο εξοφυλαρούχας. Ο κυπουρός. Ο παππούς που δεν μπορεί να σηκωθεί και ακούει μόνο ή δεν βλέπει το ματς. Λέω για τον Μπαρμπαχρίστο. Δηλαδή, είναι όλη η οικογένεια. Δεν θα το πάρει. Μας αφορά όλους μας. Άρα, όλοι μας οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση. Να προστατέψουμε αυτό που αγαπάμε για να μην μας τρυπήσουν όπως πέρσι. Έτσι, αυτό λέμε. Έτσι, Κωστή. Και γιατί κάτι τελευταίο, το περιμένω πάντως ότι και φέτος θα μηχανευτούν, θα προσπαθούν συνέχεια να βρίσκουν δόλιους και συχαμερούς τρόπους για να μας βάλουν τρικροποδιά. Εννοείται. Και κάτι τελευταίο, τα τρόπαια, παιδιά, τα γυαλίζουμε και τα αφήνουμε στη γωνία μετά από ένα διάστημα. Εντάξει, φτάνει. Τα τρόπαια εκείνα που βάζουμε στους τοίχους εννοώ. Εντάξει. Αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Καλημέρα, Κωστή. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο. Πάμε, καλημέρα σας. 23-10-287-888. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλημέρα. Είσαι ο. Έλα, Κωστή. Έλα. Πρώτη φορά παίρνω. Και τελευταία. Και μας γιώνεις με Κάιρο. Καταπληκτικό. Τι υπέροχες δεύτερες έκανες στο Βασίλη πριν. Όχι ρε φίλε. Ένας που αναγνωρίζει. Ένας που αναγνωρίζει. Είσαι μουσικός. Τι υπέροχες δεύτερες έκανες ρε φίλε. Πού μπορώ να σε ακούσω μάλλον. Για πες μου. 8 με 10 λίμπορο 107,4. Το ακούω και το απολαμβάνω κάθε μέρα. Είσαι μουσικός, σε τραγουδιστής, κάτι ασχολείσαι για να λες δεύτερες και τέτοια. Μουσικωνόμαστε τακτικά. Πολύ σημαντικό, φίλε. Πολύ σημαντικό να κάνει κούκου η ψυχούλα για τη μουσική. Ναι, και τα τελευταία δύο χρόνια μουσικωνόμαστε και κάθε Κυριακή που μας είχε κόπει η χαρά. Μπράβο. Πολύ ωραία. Από τους εγκληματίες. Δεν μας πέφτει με τίποτα, το λέμε. Ρίξτε κουβάδες. Εμείς εκεί στο τέλος θα είμαστε πρωταθλητές. Έτσι. Με παγάκια το θέλουμε για να διατηρείτε πάντα έτσι. Έτσι, αγόρι μου. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Μόνο να προσέχουμε. Δεν είναι τίποτα σίγουρο, δεν είναι τίποτα δικό μας πριν το κατακτήσουμε. Φυσικά. Δεν έχουμε κάνει τίποτα στην ουσία ακόμα. Το λέω συνέχεια και ας ενοχλεί κάποιους. Δεν καταφέραμε ακόμα, είμαστε στο σωστό δρόμο, αξίζουμε αυτό το πράγμα, πάμε με το σταυρό στο χέρι και καθαρά, αλλά δεν καταφέραμε τίποτε ακόμα. Και μας περιμένει ένας δεύτερος γύρος όλο παγίδες. Να είμαστε σε γρήγορα. Όλο παγίδες. Κάθε παιχνίδι. Ακριβώς. Και θα βγαίνουν και θα λένε ότι είμαστε ευνοούμενοι ενώ θα έχουμε αδικηθεί. Αυτά ούτε καν. Δεν χρειάζεται καν. Τα ακούω και περνάνε Μπενάκης Βιαννάκης. Δεν μιλάω για αυτά. Είμαι 60, έζησα πολλά και θέλω επιτέλους να χαμογελάσει το χιλάκι μας και θα χαμογελάει για χρόνια να ξεκινήσουμε. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Γεια σου. Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Με τα σεκόντα σου και τα τέρτσα. Φιλιά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Είπα Sports Cafe. Πάμε αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι εκεί ο Νίκος Παπαδόπουλος. Έρχονται δύο καινούργοι παίκτες του Άρη, ο Ρος και ο Λάρσον. Νίκο. Καλημέρα. Θα ακούσουμε. Τώρα. Θα κάνουμε διακοπή. Έτσι, δεν ξέρω πόσο σας ενδιαφέρει και τι σας ενδιαφέρει, αλλά όπως καταλαβαίνετε η επικαιρότητα και ο σταθμός πρέπει να είναι εκεί, ο Λίμπερο, στους δύο παίκτες οι οποίοι σε λίγο. Εντάξει, okay, σε λίγο. Οι δύο παίκτες που φέρνει ο Άρης, ο Λάρσον και ο... Ο ένας είναι ο Λάρσον και ο άλλος είναι ο Ρος. Λάρσον και Ρος. Και έρχονται από την Κωνσταντινούπολη. Είναι εκεί ο Λίμπερο στο αεροδρόμιο, όπως οφείλει, για να έχει τους δύο παίκτες, τις δηλώσεις των δύο παικτών που έρχονται να ενσωματωθούν στην ομάδα του Άρη. Κάνε μου. Είναι εδώ, έτοιμος. Πού είναι, Δημήτρη? Φέρουμε κάποιες βαλίτσες εδώ. Πάμε να ακούσουμε. Είναι και ο Νίκος Παπαδόπουλος στο αεροδρόμιο. Δημήτρη. Συγχωρέστε μας λίγο για τη διακοπή, αλλά οφείλουμε. Αυτός. Με το σκουφάκι.
Εντάξει, οκ. Okay. Θα μου κάνει σήμα όταν είμαστε έτοιμοι. Όταν είμαστε έτοιμοι για να ακούσουμε τους δύο παίκτες. Να πω Sports Cafe, Play Cafe, Domino, Μπότσαρη 132, 950-950 το τηλέφωνο και οθόνες πολλές να δείτε τις ματσάρες και προτζέκτορας και υπέροχα πράγματα εκεί και καφεδάρες και πιατάρες υπέροχες στην Μπότσαρη 132. Εκεί είναι ο προορισμός σας για τα Sports Cafe. Κάνε μου σήμα όταν είμαστε έτοιμοι, Σωτήρη μου. Αλλιώς πάμε να προχωρήσουμε με τις γραμμές μας. Δημήτρη. Okay, θα το δούμε όπως και γιατί θα γίνει. Κάτι λέει για το Σκοπιανό μου, γράφει η Σοφία. Έχεις Κώστα ένα αυτοκίνητο το οποίο μου αρέσει πολύ. Είναι πολύ πιο όμορφο από το δικό μου. Είναι πολύ πιο γρήγορο από το δικό μου. Το θαυμάζουν όλοι και οι άλλοι. Σου εξοικονομεί περισσότερη βενζίνη. Άρα και χρήματα εγώ τι κάνω. Λέω παντού ότι αυτό το αυτοκίνητο που οδηγάει ο Κώστας είναι δικό μου. Τώρα. I will fight for the team, for the color. Και θα παλέψω για την ομάδα, για τα χρώματα της ομάδας. Το ερώτημα αν είναι έτοιμος ακόμα και αύριο, πότε θα είναι έτοιμος να παίξει. For example, if the coach needs. Εάν χρειάζεται κάποιο διάστημα. Yes, of course. Είμαι έτοιμος να παίξω και αύριο. I'm ready. Είμαι έτοιμος. Εντάξει, ευχαριστούμε. Αυτός ήταν ο ένας από τους δύο. Ο Λάρσον ή ο Ρος. Οκ. Ακούσαμε τη δήλωση. Είναι έτοιμος ακόμα και αν χρειαστεί και αύριο. Το ξαναλέω, είναι δύο παίκτες του Άρη που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη. Στο αεροδρόμιο είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος για λογαριασμό του Λίμπερο για να μεταφέρει τις δηλώσεις. Συνεχίζω το μήνυμα της Σοφίας. Λοιπόν, λέω στο παιδί μου, στους συμμαθητές σου, το θέλω διακαώς. Έρχομαι στο ερώτημα, όταν κάτι είναι δικό μου, γιατί το ζητάω. Αφού είναι δικό μου, αυτό κάνουν οι Σκοπιανοί, ζητάνε κάτι που δεν είναι δικό τους. Σοφία μου, πόσο δίκιο έχεις. Έτσι είναι ακριβώς. Σήμερα είναι μαύρη μέρα. Θα μιλάμε στα παιδιά μας. Χαρακτηριστήκαμε και ως χρυσαυγίτες και ως ακριοδεξιοί και ως νεοφασίστες, όσοι πιάσαμε και ασχοληθήκαμε με αυτό το ζήτημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σκιαχτώ ούτε μισό δευτερόλεπτο ή να κάνω σκόντο στις αρχές μου. Αυτά που μου δίδαξε η οικογένειά μου για αυτό τον τόπο. Και αυτά δεν έχουν ούτε κόμμα, ούτε ακραία ιδεολογία, ούτε τίποτα. Πάμε συνέχεια στις γραμμές και θα επανέλθουμε στον Νίκο Παπαδόπουλο αν χρειαστεί. Καλημέρα! Ναι! Γεια σας! Καλημέρα σας! Ναι, πάμε στον ΜΕΘ επόμενο. Αυτός ήταν ο Ρος, όχι από τα φιλαράκια ο Ρος. Ο Ρος ο παίκτης του Άρη, ο καινούριος. Σε λίγο και τον Λάρσον. Εντάξει, είναι εκεί ο Νίκος. Πάμε παρακάτω στις γραμμές. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Πάμε στον ΜΕΘ επόμενο. Στο ΜΕΘ επόμενο πάμε. Καλημέρα σας! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Ωστή, εγώ είμαι. Ναι, έλα. Είσαι ο. Ο Τριαντάφυλλος από Ρουμανία. Έλα ρε Τριαντάφυλλε, έλα ρε Κουτσουρίδη, πού είσαι ρε Τριαντάφυλλε, πού είσαι ρε Μπεγιαμάρε, πού είσαι. Πού είσαι. Α, Τριαντάφυλλε, μισό δευτερόλεπτο σε παρακαλώ πάρα πολύ γιατί τρέχει επικαιρότητα και είμαι υποχρεωμένος. Πάμε να ακούσουμε λίγο. Μην κλείσεις. Ωραία υποδοχή, ευχαριστώ, είχα ένα καλό ταξίδι και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Κλασικές δύο ερωτήσεις. Τι γνωρίζεις για τον Άρη και αν είναι έτοιμος να παίξεις και αύριο. What do you know about your new team? Message you get. And if you are ready to play even tomorrow, for example. Yes, I'm ready physically. I don't have any problems, so I'm ready to play. About Aris, I know that it's a classic team of Greece and had a few tougher years maybe, but I'm looking forward to be part of the way back. Είμαι έτοιμος από άποψη της φυσικής κατάστασης να παίξω και αύριο αν χρειαστεί. Για τον Άρη ξέρω ότι είναι από τις παραδοσιακές δυνάμεις στην Ελλάδα. Ξέρω ότι πέρασε κάποια δύσκολα χρόνια, αλλά είμαι εδώ για να βοηθήσω στην επιστροφή του εκεί που ανήκει. Μια τελευταία ερώτηση, ποια είναι η θέση που παίζει καλύτερα, ποια είναι η θέση που είναι κεντρικός, επιθετικός, winger. You play better, winger. Lately in Turkey I've almost exclusively played as a winger, but στην Τουρκία έπαιζα αποκλειστικά ως στην πτέρυγα. I've been in almost every offensive position. Αλλά συνολικά στην καριέρα μου παίζω σε όλες τις θέσεις της επίθεσης. Γνωρίζω ότι τραυματίστηκε ο Μπρούνο Γκάμα και είναι ίσως ο Αντιγκάμα, ένα πολύ μεγάλο όνομα. Αν γνωρίζει για όλο αυτό το story. Έπαιξα εναντίον του στην Ισπανία, το ξέρω. Πώς αισθάνεται που είναι ο πρώτος Σουηδός μετά από πολλά χρόνια που έρχεται στον Άρη? You're the first Sweden player in Aris after a lot of years. Mm-hmm. Before 20-25 years we had Swedish players, Lander, I don't know if you know him. And now okay, not you're the really. Swedish guy again. Uh-huh. Okay, yeah. We had good tradition with Swedish players in Aris. I hope to carry them on there.
Εντάξει, εύχομαι να συνεχίσω την καλή παράδοση με τους Σουηδούς που είχε ο Άρης. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, ευχαριστούμε. Θα σας ειδοποιήσουμε. Πάμε! Καλημέρα! Έλα, Τριαντάφυλλε, περίμενες ή αυτοπυρπολήθηκες? Ποιο καντένις πεθαίνεις. Σε σένα βρήκε! Ποιο καντένις πεθαίνεις. Μέσα στα νεύρα μου και στην οργή μου διεκόπη το τηλεφώνημά μου μετά από τόσο καιρό που ξαναπήρα. Για να βγει ο άλλος να μιλήσει για τον Άρη. Πρόσεξε! Να πω ότι παίρνεις κάθε μέρα, δεν παίρνεις. Αν είναι δυνατόν, ρε εσύ. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, θα πάω να παίξω λότο, δεν γίνεται αυτό. Έλα, αγόρι μου, έλα. Πάμε, πάμε. Σ' ακούω. Λοιπόν, είσαι στο Πεγιαμάρα, είσαι Ρουμανία, είσαι. Ναι, είσαι εκεί, μάλιστα. Σ' ακούω. Ακούω κι εγώ καθημερινά, Κώστα, όλο τον κόσμο να βγάζει την οργή του. Μία οργή η οποία δεν εισακούγεται. Μία οργή του κόσμου... Για το Σκοπιανό μιλάς. Δεν μιλάω για τον ΠΑΟΚ. Ναι, για το Σκοπιανό μιλάς, βεβαίως. Εννοείται. Όντας Φλωρινιώτης εγώ, το έχουμε ζήσει από στο πετσί μας το, ναι, το πρόβλημα. Μιλάει όλος ο κόσμος. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πλην της οργής και της αγανάκτησης. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτό είναι δεδομένο. Για αυτό που είμαι οργισμένος περισσότερο όμως, Κώστα, είναι ότι γενικά η πολιτική μας με όμικρον γιώτα τελικά αποδείχτηκαν λίγοι, έτσι, όλοι τους. Εγώ δεν θα έβαζα, δεν καν, το δεν θα έβαζα καν το τελικά. Γιατί τι, δηλαδή στην πορεία ήταν ψηλή ή μεγάλη και τελικά αποδείχτηκαν μικροί και λίγοι. Όχι μόνο τούτη εδώ, και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι, όλοι όσοι ανέχτηκαν αυτή την κατάσταση της παραχάραξης της ιστορίας από τους 40 τόσο και μετά, από τους 49, πότε. Όλοι είναι συνένοχοι σε αυτό. Απλά τούτοι εδώ βάζουν τώρα την ταβόπλακα, επειδή έτσι τους είπαν. Λοιπόν, όντως, κάπως έτσι είναι. Η όλη φάση, για να κάνω μια παρένθεση, στα όλα Μακεδονία που είπατε, ξέρω κι εγώ, το χαλβά μας, το αεροδρόμιό μας, ο Σαββίδης τι θα κάνει στο Μακεδονία Παλάς? Τι θα κάνει, φίλε? Τίποτα, φυσικά. Τίποτα. Ο Σαββίδης δεν έχει το έθνος? Όχι. Ο Σαββίδης δεν πρόκειται, φίλε, να αλλάξει τίποτα στο όνομα του Μακεδονία Παλάς. Ναι, το έθνος το έχει. Το έχει, ναι. Είναι δικό του? Ναι, δικό του. 100%. Δικό του, αλλά δεν παρεμβαίνει στο τι θα γράψουν, όπως βλέπεις και στην τηλεόραση. Έχει δει κανείς την προπαγάνδα που κάνει υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και υπέρ του Σκοπιανού το έθνος? Λάθος. Ούτε διαβάζω, ούτε ξέρω, αλλά αν γίνεται εγώ, αυτό είναι λάθος. Δεν θέλουμε εγώ να έχω φάει, ναι. Εγώ, Κωνσταντίνε, έχω φάει τρεις, πες το... Μηνύσεις? Όχι μηνύσεις. Αγωγές. Με ακύρωσε το Facebook. Α, τρία μπλοκαρίσματα. Μπράβο, κόλλησα κιόλας. Τρία μπλοκαρίσματα από το Facebook, το τελευταίο... γι' αυτό και σου έστειλα από την εταιρεία μου το να μπω ξανά στον αθλητήρι, γιατί δεν μπορώ να γράψω πλέον στο δικό μου. Να ξέρετε, πολλές φορές μπλοκάρει το Facebook από μόνο του, έτσι? Όχι. Δεν είναι. Μπλοκάρει όντως από μόνο του, αλλά στο συγκεκριμένο... Εκεί που έστειλε, σε μπλοκάραν αυτοί... Του έθνους, με μπλοκάραν οι ίδιοι, μάλιστα, γιατί δεν τους άρεσε αυτό που είπα, ξέρω εγώ. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση που αφήνει τόσο απλά ο Σαββίδης σε τέτοια θέματα, ειδικά όπου όλοι ξέρουμε τις απόψεις του Σαββίδη για το συγκεκριμένο θέμα. Φυσικά. Και το πώς υποστηρίζει τα ελληνικά. Και έπαιξε ρόλο, εγώ δεν λέω ότι το διοργάνωσε ο ίδιος, αλλά έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο πρώτο τεράστιο συλλαλητήριο. Βοήθησε. Αν ακούει κανένας του Σαββίδη, ας του πει, ξέρω κι εγώ, του Σαββίδη, κάνε μια γύρα προς το έθνος να δεις τι γίνεται και τι γράφουν εκεί μέσα, γιατί γίνεται όλα να δεις, έτσι. Μάλιστα. Δεν έχω άποψη, δεν διαβάζω τη συγκεκριμένη εφημερίδα. Σε πιστεύω, αλλά ειδικά πολιτικές εφημερίδες, καμία σχέση, ούτε ξέρω, ούτε θέλω. Okay. Με ξεκάθαρος, θα σου λέγω ότι αυτό που έγραψε διαφωνώ ή δεν μ' άρεσε εκείνο, όπως λέμε για το Open, ας πούμε, πράγματα που δεν μας αρέσουν, που έχω άποψη εκεί, γιατί βλέπω. Πολιτικές εφημερίδες δεν διαβάζω. Εδώ και πολύ καιρό έχω σταμάτησει. Κάνω τη βόλτα στα site να δω τι παίζει από επικαιρότητα, δεν διαβάζω. Έτσι. Είμαι ξεκάθαρος. Να κλείσουμε το Απλά εμείς είμαστε ΠΑΟΚ, δεν είμαστε κανένα κόμμα. Δεν θέλουμε ούτε καν ο ΠΑΟΚ να κάνει αβάντες σε κόμματα.
και ο κόσμος δεν θέλει. Μας γύρισαν την πλάτη, μας τρύπησαν. Για το ΣΥΡΙΖΑ λέω, αυτούς που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέρσι που υποτίθεται θα μας έδινε το πρωτάθλημα, ανέχτηκε το τρύπημά μας και την κλοπή. Η κλοπή έγινε επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό το λέμε τώρα για να πενέψουμε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει πέσει και αυτή το δικό της ρόλο. Τα ξέρουμε, παιδιά. Ποια Νέα Δημοκρατία, Κωνσταντίνε, ποια Νέα Δημοκρατία. Δεν κατέθεσε πρόταση μορφής, η οποία θα ακύρωνε αυτή τη στιγμή τη σημερινή πλειοψηφία, την ψηφοφορία. Αυτά, τριαντάφυλλε. Αυτά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κάνε επίλογο, κάνε επίλογο. 30 δευτερόλεπτα. Ναι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν παρετήθη. Οι 152 που λένε ότι είναι 152 του που θα ψηφίσουν, αύριο πώς θα κυκλοφορούν. Αν γίνει κάτι. Πιστεύεις ότι θα έχουν πρόβλημα συνείδησης. Πιστεύεις ότι έχουν πρόβλημα συνείδησης, τριαντάφυλλε. Σε όχι ρωτάω ευθέως. Ότι πρόβλημα έχουν, θα έχουν. Τύψεις ότι έχουν. Τύψεις. Πρόβλημα ύπαρξης θα έχουν, Κωνσταντίνε, στην Ελλάδα. Πρόσεξε, δεν μπορούμε να το λέμε στον αέρα αυτό. Είναι σαν να λέμε στον άλλο, βγες έξω με το λοστάρι ή με το πιστόλι να τον καθαρίσεις. Όχι, κάθε άλλο. Πρόβλημα ύπαρξης, λοιπόν, λέω. Κανένα πρόβλημα ύπαρξης. Τι θα έχουν, τύψεις, νομίζεις. Σε πληροφορώ, μηδέν τύψεις θα έχουν. Εδώ δικαιολογούν κιόλας, άλλοι πανηγυρίζουν κιόλας. Τέλος πάντων. Τριαντάφυλλε μου, πρέπει να φύγω να πάω σε διάλειμμα. Σε ευχαριστώ. Έχουμε δύο γραμμές, περιμένουν. Δύο ακόμα. Ναι, πάμε. Καλημέρα. Αν περίμεναν. Όχι, πάμε στο μεθ επόμενο. Καλημέρα, όχι, πέσανε. Πιο σύντομοι να είμαστε. Παιδιά, άμα μπούμε σε αυτό το μονοπάτι, έτσι, γι' αυτό δεν θέλω η εκπομπή να είναι δύο ώρες μόνο αυτό το θέμα. Πρώτος, πριν καν αρχίσουν όλα αυτά, το ξέρετε ότι ασχολήθηκα με την εκπομπή, η οποία όμως δεν είναι αυτή η θεματολογία της. Δεν γίνεται, όπως δεν γίνεται να γυρίσουμε την πλάτη και να μην ασχοληθούμε καθόλου, δεν γίνεται όμως και 7 φορές, 5 φορές την εβδομάδα να ασχολούμαστε με αυτό. Έτσι, και επειδή δεν είναι το θέμα το οποίο μας απασχολεί μεν, αλλά δεν είναι αυτή η θεματολογία μας. Το λέω και για αυτούς όμως που είπαν ασχολήθηκα, παιδιά, δεν γίνεται να μην... Δεν μπορώ, το θεωρώ υποχρέωσή μου να εκφράσω τον αποτροπιασμό για μια συμφωνία η οποία είναι παράδοση και παραχάραξη ιστορίας. Είναι προδοσία. Δεν μπορώ. Αύριο θέλω να πω στο παιδί μου ότι ξέρεις κάτι, εγώ εκεί από το μικρόφωνο, από την εκπομπή μου, το είπα ξανά και ξανά, όχι τώρα, όταν πήγαινε να γίνει το πράγμα. Και φώναζε σε εποχές άσχετες που κανένας δεν ασχολούνταν, παιδιά, πώς ανεχτήκαμε αυτό το φύρομ στο τέλος. Δηλαδή, αύριο ξέρεις, μεγάλε, εδώ την έλεγες μέχρι προχθές, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Τι αυτό το φύρομ, τι το Νόβα Μασεντόνια, ξέρω εγώ, ή το North Μασεντόνια, ή το... Ποιος έβαλε την υπογραφή εκεί για να λέγεται φύρομ. Ποιος είπε ναι για να λέγεται... Όλοι αυτοί λοιπόν είναι συνένοχοι, όλοι. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Αυτά, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Με πιάνει μια τρέλα να το κατακτήσω. Και ξανά. Ώρες με πιάνει μια τρέλα να το κατακτήσω. Να ξέρετε, κόπηκε, έγινε σποτ. Καθιερώθηκε. Και εδώ η ποιότητα, επίπιζες. Θυμίζω Δημητριάδης Construction. Εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε σε δόμηση, σε ανακαίνιση, σε διακόσμηση. 323-003. Εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε για το σπίτι σας και οτιδήποτε τεχνικό πρόβλημα έχετε, καλείτε τον ειδικό Δημητριάδης Group, Δημητριάδης Construction. 323-003. Ο άρχοντας της Γυψοσανίδας. Και όχι μόνο. Πάμε να μιλήσετε εσείς στις γραμμές 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Έλα, ακούστε, καλημέρα. Καλώς το σερέο. Καλώς τον. Τι γίνεται, ρε μάγκας. Κωστή, ναι. Με τον Έλκα του είναι οριστικό, φεύγει δηλαδή. Πολύ μεγάλη πιθανότητα, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα, αλλά πήγε και τους είπε αφήστε με να φύγω. Η Πάρμα τον θέλει πάρα πολύ και είναι, πώς να σου πω, θέμα λεπτομεριών. Πάνω που άρχισε να ανεβαίνει ρε φίλε το δίνουμε, τι γίνεται να... Πάνω που άργησες μου λένε να τον βάλεις στον παλαφόμετρο, άργησες, εγώ φταίω, εγώ ναι. Φταίω! Ναι ρε φίλε. Εγώ φταίω, τι να πω. Δεν πειράζει, καλή επιτυχία. Ξέρεις τώρα, σίγουρα θα βγουν δυο μυστήριοι που λέγανε να φύγει, που δεν μου γιατί έφυγε, έτσι. Κατ' ωραία, 100% βέβαιος. Εγώ δεν ήμουν αρνητικός με τον παιδί. Εγώ πιστεύω ότι τώρα που ξεκινούσα από πίσω. Δεν είπα, δεν μιλάω για σένα. Λέω, όχι, κάποιοι ναι. Που το βρίζανε, όχι, που ναι, περπατάει, όχι, θα σταθούν τώρα σε μια καλή εμφάνιση και που καλά, γιατί φεύγει και τέτοια. Ναι, ο παίχτης δεν προσέφερε. Και ήταν αρκετό καιρό εδώ, προσέφερε ότι... ελάχιστα. Ξέρεις γιατί δεν προσέφερε, Κωστή. Δεν μπορούσε να βρει τη θέση που του ταιριάζει μέσα στην ομάδα, γιατί είχε πολύ πληθώρα παιχτών σε εκείνη τη θέση. Μα δεν καταλάβαμε. Ναι. Είναι 8.
Είναι 10, είναι 11. Όταν ξεκινούσε τις προσπάθειες από πίσω τώρα τελευταία που έβγαλε κανένα δυο assist, όταν ξεκινούσε πιο πίσω και είχε χώρο ήταν καλύτερος. Τώρα εντάξει, ήταν καλό ταξίδι, δεν... Αλίμονο. Να περάσει αλίμονο. Καλά εκεί. Αλίμονο, αλίμονο. Δεν δημιούργησε προβλήματα. Ποτέ, βεβαίως. Ένα παιδί το οποίο πραγματικά έμεινε στον πάγκο αγώγιστα, δεν διαμαρτυρήθηκε. Δεν δημιούργησε το παραμικρό, αλήμα. Δηλαδή. Απλά δεν πρόσφερε κιόλας. Σίγουρα. Ξεκάθαρα είμαστε. Όχι, ναι, ξεκάθαρα, εντάξει. Δεν πρόσφερε αυτά που περιμέναμε. Ελάχιστα, ελάχιστα. Πρόσφερε ελάχιστα. Ελάχιστα. Δηλαδή με το βιογραφικό. Και το λέγαμε όταν ήταν. Μπορείτε, πρόσεξε. Ναι. Στέλιο μου, είναι σημαντικό. Ναι. Το λέγαμε ενώ ήταν εδώ. Όχι ναι, αφού έφυγε. Ναι, σίγουρα. Έτσι, δηλαδή δεν πάμε τώρα αφού έφυγε. Μωρέ, όχι. Ενώ ήταν εδώ, λέγαμε. Περιμένουμε παραπάνω πράγματα από σένα. Εννοείται, γιατί έτσι. Το βιογραφικό ήταν από πρωτάθλημα. Ακριβώς. Πολύ δυνατό. Ακριβώς. Τώρα θέλουμε τώρα... έξι, φίλε. Θέλουμε εξάρι. Θέλουμε καθαρό, αμυντικό χαφ τρεχαντήρι. Ναι. Όχι άλλο οκτώ. Βέβαια είναι εναντίον του καθαρόιμου εξαριού ο Ρασβάν στον τρόπο που το έχει στο μυαλό του. Δηλαδή δεν θέλει τύπου κάτσε. Παίκτη. Ναι. Θέλει... Δεν θέλει απλά ένα χαμάλι να μόνο να ναι, ναι, δεν θέλει να τρεχαντήρι. Ναι. Δεν θέλει βιτόλο, ναι. Να στο πω έτσι. Ναι, ναι. Το μυαλό του είναι σε έναν ο οποίος να δημιουργεί κιόλας, να είναι εξαροοκτάρι. Βλέπεις, όλοι οι παίκτες που έχουμε πλην του Κάνιας είναι σε αυτό το στυλ. Ακόμα και ο Χαρίσης που έβγε. Ήτανε, δεν ήταν ένα καθαρό έξι. Ναι, είχε και τη δημιουργία. Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Αυτός ξέρει. Τώρα, αυτό που λέμε το όνομα Ζεμάλια, φίλε, δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τον Όφη ότι ξέρει, έφυγε ο προπονητής, έχουν κάποια προβλήματα για αυτά. Πρέπει ποτέ, να, είμαστε, ποτέ, ποτέ, να είμαστε συγκεντρωμένοι στον Όφη. Ποτέ. Γεμάτη τούμπα, γεμάτη, 5 και 4. Γεμάτη και 4, να μην υποτιμήσουμε τίποτα, φίλοι, γιατί... Όχι ρε, τι είναι αυτά που λες. Κωστή, και ένα τελευταίο να μιλήσουν κι άλλοι. Ναι. Ο Κουσγούνης την πάει βαρκάδα την κόμενα, στα νυχτά πετάει τα κουπιά. Τα κουπιά. Ναι. Καλά, λοιπόν, πώς θα γυρίσουμε πίσω, θα σε γυρίσω γαμπίδι, μπλε. Ο γαμπιώντας. Τα λένε, φίλε. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Τώρα δεν θέλουμε εξάρι, λέει ο Γιάννης. Εννιάρι θέλουμε να γλιτώσουμε την Ποφίλιου. Εννιάρι, εννιά γκολ εννοείς. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, από την Ευρωχερή Βαλανιδράχη σήμερα. Με τα πολλά νερά που μας έχει αυτό το τρίμερο, όχι διήμερο, τρίμερο σε εμάς εδώ. Πάμε παρακάτω. Ρε Κωστή, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Γιατί ρε αυτή η πουτάνα η μοίρα μας Μπιπ. Ναι. Μας τα φέρνει έτσι. Γιατί μας τα φέρνει έτσι. Δηλαδή, μέχρι τον αγώνα με την Τρίπολη, λέγαμε να φύγει ο Ελκαντουρί. Τώρα περπάτησε στα χιόνια, έκανε 2-3 καλά παιχνίδια. Περπάτησε πάνω στο νερό. Και ο άνθρωπος κέρδισε τη συμπάθεια, τη δική μου ειδικά που εγώ τον, δεν τον συμπαθούσα με τίποτε. Λοιπόν, και μας έχει δημιουργήσει μερικά, δηλαδή παράξενα συναισθήματα. Άκουσέ με, θα σου απαντήσω. Βασίλη μου, έχω απάντηση σε αυτό. Η ερώτηση σου είναι ρητορική ή θες να σου απαντήσω. Θα σου πω. Απάντηση. Άκουσέ με. Ναι. Δεν είναι άσχετα τα δύο πράγματα που είπες μεταξύ τους. Δηλαδή, το ότι αυτός ανέβασε στροφές και έπαιξε καλά δεν είναι άσχετο με το ότι τον έβλεπαν αυτοί που ήθελαν να τον πάρουν, πιστεύω εγώ, πρώτον. Δεύτερον, η ψυχολογία του άλλαξε που ήξερε ότι θα φύγει και ότι έχει προτάσει για να πάει στην Τωρίνο, στην Πάρμα, στη Βερόνα, όποια τον ήθελε. Θεωρώ ότι δεν είναι άσχετα μεταξύ τους. Να ξέρεις. Μπράβο, μόνο έτσι εξηγείται, δεν γίνεται αυτό το παλικάρι. Μα βλέπεις ότι. Εγώ δεν λέω ότι μας τύφλωσε με την απόδοσή του, αλλά ανέβασε όμως στα τελευταία 2-3 μάτς, είδαμε πραγματάκια. Επειδή τον έβαλα στον παλαφόμετρο, Βασίλη, μην το ψάχνεις, άστο. Αυτό έπρεπε να το κάνω νωρίτερα. Λοιπόν, είσαι μεγάλη. Θαύματα κάνει, θαύματα. Να σε πω κάτι τώρα, έτσι κάπω, στείλα ανέκδοτο είναι αυτό. Ρίχτο. Η μεγαλύτερη για αυτή την καταστροφή της κοινωνίας, ποιος ευθύνεται λες, και είναι γένος θηλυκού. Η γυναίκα. Όχι. Η πολιτική. Όχι. Η μοίρα, πάντως... η τύχη, τι, η... Για την καταστροφή αυτού του τόπου, ποιος ευθύνεται. Α, για του τόπου είπες. Νόμιζα για την καταστροφή γενικά, του άντρα, ας πούμε. Γενικά, του τόπου, φίλε, η πολιτική. Η πολιτική μου, μικρογιώτα. Όχι, είναι θηλυκού γένους. Θηλυκού. Ρίχτη, πες την. Πάντα ακούσε. Η κάτω βόλτα. Μεγάλη χώρα. Εγώ την άνω βόλτα ξέρω. Φιλιά! Γεια σου, Κούδα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο. Καλό στο παιδί. Πύργη, νύχτα και θάλασσα λένε πάντως. Πόσο φιλοσοφημένο, φίλε. Αυτοί οι οποίοι βγάλαν την παροιμία, κατάλαβες, έχουν καεί και από τα τρία. Έτσι. Ρε, γύρευε.
Αυτό πάντως που είπες τώρα τελευταία, αυτό ήθελα να πω κι εγώ, ότι είναι μεγάλη σύμπτωση όταν ψάχνει να φύγει και οι άλλοι θέλουν να δούνε τι έχουν να πάρουν. Φυσικά. Να κάνει και σπριντ μέσα στο χιόνι. Φυσικά. Εγώ δεν τρώω παραμύθι, βλέπω το γενικότερο κάδρο, όχι μόνο ένα σημείο της κατάστασης. Σε γενικό πλάνο, αν ανοίξει και δούμε τι πρόσφερε από τη μέρα που ήρθε μέχρι και σήμερα, πρόσφερε ελάχιστα σε σχέση και με τα χρήματα που παίρνει και με το βιογραφικό του και με όλα όσα περιμέναμε. Αλλά είναι κρίμα, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει τον τρόπο του να μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω. Μάλλον επαναπαύεται, δικαίωμά του είναι. Δεν βρήκε ποτέ θέση, δεν ένιωσε ποτέ ότι μπορεί να είναι βασικός, δεν έπεισε ποτέ, ενώ πήρε τόσες πολλές ευκαιρίες. Θυμίζω πέρσι, μέχρι τη στιγμή που τραυματίζεται στην Ξάνθη και από εκεί αρχίζει το σερί μας, τον θεωρεί όχι απλά βασικό, αναντικατάστατο ο Ρασβάν. Μετά τραυματίζεται και βάζει τον Μπέλκα στο 10, το θυμάστε? Και από εκεί ξεκίνησε μετά το σερί. Μέχρι εκεί δεν μας είχε δείξει τίποτα, και τραυματισμούς και. Ούτε γρήγορος πρόκειται να γίνει ο Ελκαντούρη. Ναι, καλά. Αν θες τη γνώμη μου. Δηλαδή, όσο και, με την ανανέωση που γίνεται, είναι σίγουρο ότι από αυτούς που πρέπει πρώτους να αφήσει να φύγουν είναι κάποιος που κάνουν μισή δουλειά. Όταν κάνεις μισή δουλειά, είσαι χρόνου, πρώτο Θεός, θα έχουμε Champions League, θα έχουμε ομίλους, είμαστε πρωταθλητές, ανεβαίνει το επίπεδο. Ένας παίκτης που πριν λίγα χρόνια μπορεί να φάνταζε πολύ σημαντικός για την ομάδα, τώρα θα φαντάζει μέτριος μπροστά σε αυτούς που είναι εδώ και έρχονται. Όταν έχεις το ρόστερ σου έναν Βιερίνια, έτσι, όταν έχεις το ρόστερ σου έναν Μάτος, έναν Μαουρίσιο, όταν έχεις αυτούς τους παίκτες, όταν έρχεται ο Ενρίκε τώρα, όταν είναι, πρέπει όλοι να είναι εκεί, σε αυτό το επίπεδο. Αυτούς που είπες είναι αυτοί που θα μπορούν να είναι ο μπούσουλας, που λένε, ουσιαστικά αυτός που μπορεί να καθοδηγεί. Μ' αρέσει όμως και θέλω να δω μέσα. Και το Λιραζί. Εννοείται. Και το Λάμπρου. Εννοείται. Δηλαδή. Και τον Τζαούσι όταν μείνει και τον. Βέβαια. Και τον Παλογιάννη. Έτσι. Αυτό θα γίνει σταδιακά. Δεν γίνεται να είσαι μόνο με τους πρωτοκλασσάτους ή μόνο με τους πιτσιρικάδες. Ξέρει ο προπονητής, αυτή είναι η δουλειά του. Γνωρίζει τον τρόπο με τους οποίους θα τους ενσωματώσει, θα τους μπολιάσει σταδιακά, να μάθουν δίπλα στους μεγάλους και να είναι μετά να μπορούμε να τους λογίσουμε ως βασικούς. Και να κλείσω, Κωνσταντίνε, δυστυχώς με τη σημερινή μέρα, γιατί λυπάμαι πολύ, θα σκεπάσει και εύχομαι, ρε παιδί μου, να κερδίσει το παιδί το τένις. Η πιο ιστορική μέρα που κάποιοι παραδίδουν ένα κομμάτι της χώρας. Δηλαδή, άμα φτάσουμε και εκεί, λέγαμε για τον ΠΑΟΚ ότι δεν ουσιαστικά το βάζουν σε δεύτερη μοίρα. Αλλά άμα φτάσουμε και εκεί, θα είναι τραγικό, μα την αλήθεια. Να πω. Τι να πω. 10:30 παίζει το παιδί. Ανακάλυψαν όλοι, θέλουν να φωτογραφηθούν δίπλα του. Αυτός είναι μόνος του, έχει τραβήξει το Λούκι. Την προπόνηση είναι 20 χρονών μόλις. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα του Τσιτσιπά. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα του Πετρούνια. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα του Αντετοκούμπο, αυτοί που μόνοι τους και με το δικό τους κόπο, χωρίς να τους βοηθήσει κανένας, η Ελλάδα της Κορακάκη, που έκανε σε ένα αχούρι προπόνηση, αυτά τα παιδιά μόνα τους, με τα δικά τους αποθέματα, να μην πω άλλη λέξη, φαντάζεστε πια, βασιζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις, διαπρέπουν και διαφημίζουν τη χώρα στο εξωτερικό. Αυτούς, αυτή την Ελλάδα θέλουμε. Την Ελλάδα του ΠΑΟΚ, που όταν βγαίνει έξω διδάσκει τι σημαίνει κερκίδα, τι σημαίνει αυταπάρνηση, τι σημαίνει προσήλωση και αγάπη και καψούρα πέρα από χιλιόμετρα, πέρα από έξοδα. Αυτή θέλουμε. Την Ελλάδα των παιδιών που πήγαν να στηρίξουν τώρα και πάλι το ΑΧΕΠΑ, το παιδογκολογικό. Την Ελλάδα αυτή θέλουμε. Όχι αυτή την Ελλάδα που μας ετοίμασαν, την κακομοιρούλα την Ελλάδα, έτσι, η οποία ό,τι της πουν θα κάνει. Ό,τι της πουν θα κάνει. Δουλικά θα σκύψει το κεφάλι και θα πει: τι θα, οι Αμερικάνοι, οι Γερμανοί, αυτό που θα τους πουν. Τέλος. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Παρακαλώ, σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς. Αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, θα κοιταχτούμε στα μάτια και θα πούμε πολλά μεταξύ μας με ένα βλέμμα. Ναι. Γεια σας. Πέσαμε όλοι μαζί, δεν μιλάνε. Καλημέρα. Πάμε στον μεθ επόμενο και τελευταίο. Γεια σας. Καλημέρα. Κλείστο. Δεν υπάρχει. Άστο. Άστο. Πρέπει να φύγουμε κιόλας. Να πούμε, όφι 5 και 4, όχι 7.30, ασημίνα μου,
Τα φιλιά μου στα παιδιά στο Facebook. Γεια σου, Μάριε Ασπρόμαυρε. Προδότες πολιτικοί, κανονίστε τι θα ψηφίσετε σήμερα στη Βουλή. Εντάξει. Όλοι όσοι σήμερα ψηφίσουν, πρέπει να σκεφτούν καλά τι ψηφίζουν και τι υποθηκεύουν για εμάς, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Αυτό έχω να πω. Τα είπα, τα ξαναείπα. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη Ιωάννου, μου αρέσουν οι αναρτήσεις, θέλω να σου πω. Γεμάτες χιούμορ, έχεις παίξει με το όνομα του ΑΚΠΟΜ. Ο ΑΚΠΟΜ θα τα βάλει τα γκολάκια. Μποφίλιου δεν θα παίξει το Μάιο, να ξέρετε. Θα τα βάλει. Γεια σου Λάρη. Λοιπόν, καλημέρα. Στη Δέσποινα την Κυριακίδου, γεια σου Ζουμουσάκη μου. Τεράστια νίκη στο μπάσκετ, βεβαίως, τα είπαμε. Γεια σου Παναγιώτη Τίλδη, γεια σου Παναγιωτάκη. Λοιπόν, ο Κουρκούλης με το Ζούμε μεγάλες στιγμές, φυσικά, εννοείται. Εννοείται Ζουμουσάκη ο Κουρκούλης και πάω ξάκι. Γεια σου Στέφανε Σωτρίδη. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Με λιγότερη γκρίνια και περισσότερη πίστη στην ομάδα. Τι έχει γράψει ο ΠΑΟΚ Βεριώτης στον ΑΚΠΟΜ. Έχει πολύ ωραία πράγματα ο Βεριώτης και είναι και φίλος της εκπομπής. Και εισιτήρια αγόρασε το παιδί και τα δώσαμε, τα κληρώσαμε. Του γράφει You are the best στον ΑΚΠΟΜ. For us, you are just the best. Για μας ο καλύτερος. Keep playing, συνέχισε να παίζεις. Keep fighting, συνέχισε να μάχεσαι. The passion that you showed to us today, στο μάτς με τον Πανιόνιο, is like 10 goals. Το πάθος που μας έδειξε σήμερα, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, σήμερα είναι σαν να έχεις βάλει 10 goal. The PAOK fans are very proud of you. Οι οπαδοί του PAOK είναι πολύ περήφανοι για σένα. For us, you have succeeded 5 beautiful goals. Για μας έχεις πετύχει 5 υπέροχα goal. Keep going and more goals will come exactly like the rain today in Tumba Stadium. Συνέχιζε να αγωνίζεις έτσι και πολλά περισσότερα goals θα έρθουν και θα πέσουν όπως η βροχή σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας. Don't forget, you are the best. Αυτά είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι Ζουμουσού αυτό που κάνει. Μπήκε στο λογαριασμό και πολλοί μπήκαν επειδή τον είδαν που έσκασε. Το παλικάρι είναι παικτάρα. Έχει και έκρηξη και δρασκελισμό και δύναμη και ταχυδύναμος είναι και αλτικός και οσφρίζεται και τον γκολ και όλα. Απλά σας το είπα την πρώτη μέρα. Άλλο να μπαίνεις ένα πληρωματικός στο τεταρτάκι για να αποδείξεις ότι είμαι αδικημένος που δεν με βάζεις. Άλλο ξαφνικά φεύγει ο αρχιπαστελωτής. Θέλοντας και μη, μέσα στο μυαλό σου μπαίνει η σύγκριση. Πρέπει τώρα εγώ να κάνω αυτό που έκανε εκείνος. Είναι άλλου τύπου παίκτης. Είναι άλλη η κοψιά του. Είναι άλλος ο τρόπος που περπατάει μέσα στο γήπεδο, που ανοίγεται, που πλασάρει, που μαρκάρει, που πασάρει. Είναι άλλος παίκτης. Άλλος. Εγώ θεωρώ ότι θα τα βάλετε γκολάκια και η Μποφίλιου θα μείνει στην απέξω. Νατάσα, συμπάθαμες. Συμπάθαμας. Πάμε σε τέλος εκπομπής. Υπενθυμίζουμε Playhouse Sports Cafe Domino. Μπότσερ 132-950-950. Εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε. Και ματσάρες και τα πάντα και πιατάρες και κρασάρες και όλα όσα θέλετε. Μην ξεχνάτε, Μίλαν Σόμπες αερόθερμες πέλετ. 651-718. Η Αλφα Πλάμελας έχει φτιάξει καταπληκτικά πράγματα για σας. Ζεσταίνει μέχρι και 120 τετραγωνικά, καταλαβαίνετε. Ησυχάζετε από το πετρέλαιο, το βραχνά του πετρελαίου. Μία φορά θα κάνετε την αγορά και μετά πέλετ, που ξέρετε ότι είναι η τιμή τους χαμηλή. Ούτε ρεύματα με σόμπες στην πρίζα, ούτε πετρέλαιο κάθε τόσο για το καλοριφέρ. Με αυτές τις σόμπες, οι οποίες είναι ιταλικής προαίρεσης όπως καταλαβαίνετε και από το όνομα, που τις διαθέτει Αλφα Πλάμ, στην έξοδο περιφερειακού από Άνω Ηλιούπολη, αριστερά με το που στρίψετε, εκεί βλέπετε σόμπα αερόθερμη πέλετ Μίλαν. Με εξαιρετικές τιμές και βέβαια δώρο τα μπουριά σας κάνει η Αλφα Πλάμ. Φυσικά αυτοκίνητα μεταχειρισμένα σαν καινούρια Τσαντεκίδη στα αδέρφια 20 και χρόνια. Μπείτε και στο tsandekidiscars.gr και ενημερωθείτε και το παίρνετε και το πηγαίνετε και σε όποιον μάστορα, σε όποιο συνεργείο θέλετε εσείς για να δείτε ότι αυτό που σας λέμε είναι απόλυτα σωστό. Απείραχτα τα αυτοκίνητα, τρακάριστα, σαν καινούρια η αδερφή Τσαντεκίδη. Εκεί και βέβαια με χρηματοδοτικές διευκολύνσεις και προγράμματα που πληρώνετε όπως εσείς θέλετε. Και μην ξεχνάτε, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Αιώνιος χορηγός, όποιος πήγε ζαλίστηκε, αν είστε Μερακλής, αν είστε Καλοφαγάς, εκεί θα βρείτε ζουμερά κρέατα, πεντανόστιμα καλοψημένα, φρεσκότατα, μας κουβαλάνε όλα σε ένα πλήρως ανακοινισμένο μαγαζί. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός, έρχεται η Τρόικα, έρχονται Παπαδόπουλα, Τσαλτίδης και Ασλαμάς. Σας φιλώ γλυκά. Bye, 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 bye.